Κυρίες Δεσμίνηδες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, σε αυτό το κόσμημα από τα καλύτερα στάδια που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, πολλές μεγάλες διοργανώσεις ακόμα. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τη δεύτερη μέρα του 100ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου, εδώ σε περιγραφή του Μιχάλη Μανουηλίδη και του Νίκου Τσόνη, και στον αγωνιστικό χώρο για να ακούσουμε τους πρωταθλητές μας, τους πρωταθλητές της του 2014 με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Είμαστε εδώ λοιπόν για να δούμε ένα πλούσιο πρόγραμμα που είναι για τη δεύτερη μέρα. Ένα πρόγραμμα που το βλέπουμε. Έχει ξεκινήσει από τις 5 ώρα με τη σφυροβολία των ανδρών, το επικοντό των γυναικών, αλματριπλούν γυναικών, δισκοβολία ανδρών, ακοντισμό δεκάθλου, τα 400 εμπόδια ανδρών και γυναικών, το ύψος των γυναικών, έχουμε τα 200 ανδρών και γυναικών, 800 και 5 και τελικά, στο τελείωμα δηλαδή, τις σκυτάλες. Αυτό το επαιτειακό πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Ηλία Μισαηλίδη, ενός ανθρώπου που διατέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, πρόεδρος των Πανιώνιων, ανέπτυξε τον αθλητισμό των γυναικών στην Ελλάδα, που γνώρισαν πολλές διακρίσεις στη συνέχεια οι Ελληνίδες αθλήτριες. Είμαστε σε εξέλιξη. Και βλέπουμε την τρίτη προσπάθεια του Γιώργου Τρέμου, της Γαία Τρικάλων. Είναι μια βολή πάνω από τα 55 μέτρα. Ο Γιώργος Τρέμος που έχει ρίξει 63 μέτρα φετινό, είναι και το ατομικό του ρεκόρ, έχει πιάσει το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ζυρίχης. Την τρίτη του βολή έριξε 55-63 στην πρώτη, 57-84 στην δεύτερη προσπάθεια, είναι πρώτος φυσικά. Η τρίτη του προσπάθεια μετρήθηκε στα 58-72. Περίπου 900 αθλητές και αθλήτριες που έχουν πιάσει όρια για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής μετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα που εκπροσωπούν 120 περίπου σωματεία της χώρας. Το άλμα επικοντό, αυτή είναι η Αριστέλους της Φιλοθέης, τρίτη προσπάθεια στα 3.95. Όπως βλέπετε έχει περάσει τα 3.80 και ετοιμάστε για τα 3.95. Η Λεδάκη πέρασε τα 3.95 και η Μάνου με τη δεύτερη προσπάθεια, ενώ η Νικόλ Κυριακοπούλου δεν έχει επιχειρήσει ακόμα άλμα. Ολοκληρώνει τον αγώνα της η Αριστέλου Μαρία του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης με 3.80. Φιλοθέη που έχει κάνει καλό επικοντό, έχει τη Γεωργία την Τζιλικύρη προπονήτρια. Η Πόλακ είναι στη τρίτη θέση με 3.80 που πέρασε. Και στο τριπλούν γυναικών που έγινε νωρίτερα, θα δούμε την νικήτρια. Αυτή είναι η Αλβερτσιάν του Σπάρτακου Σερών. Κέρδισε με άλμα στα 13 μέτρα και 12 εκατοστά. Δεύτερη η Φουσιτζίδου του Κούρου Πατρών. Αυτή η παλιά αθλήτρια, νέα κοπέλα που ήρθε από τη Σύρο, έκανε 12.92. Και η Βέργου του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου 12.81. Η Κουτρούτσου επίσης του Βόλου τέταρτη 12.72. Και έκπληξη έγινε από την Αθανασία την Πέρα, που είχε δύο άκυρα και το τρίτο πολύ πίσω πάτημα 12.17 την άφησε στην ένατη θέση, δεν επιχείρησε τις τρεις επόμενες προσπάθειες. Να τα αποτελέσματα, της Σταματέλου πέμπτη και η Γαρδικιώτη του Ερμή Σχηματαρίου έκτη, Γαρδικιώτη 12.45. Είδατε τα αποτελέσματα λοιπόν στο τριπλό των γυναικών που είναι αρκετά πεσμένο. Θυμίζουμε ότι έχουμε γνωρίσει τόξες στο τριπλούν με την Βασδέκη παλιότερα, τη Δεβετζή βέβαια, την Τζιαμίτα. Την Τζιαμίτα, τη Γούλα που ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια το 1999 στη Σεβίλη. Και εδώ τα κορίτσια που θα δούμε σε λίγο στο τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια. Βλέπετε από την πρώτη διαδρομή που θα είναι η Ελένη Καραμπέτσου. Αυτή είναι η Ελένη Καραμπέτσου, 23 χρονών, του Γυμναστικού Συλλόγου Νεάπολης Χαλκίδας, 62-70. Φετινό ρεκόρ 62-88.
Αυτή είναι στη δεύτερη διαδρομή Κωστογλίδου, που έχει 62-88, 25 χρονών, του Φίλιππου Βέριας. Εδώ είναι, την είδα την Κωστογλίδου, αυτή είναι η Μαρία Λιτσένη, του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Αυτή είναι η Θεοδόρου, η Λιτσένη 20 χρονών, η Θεοδόρου 21, 61-36. Αυτή θα είναι από τις διεκδικήτριες για τον τίτλο, η Θεοδόρου. Φαβορή αυτή είναι η Κατερίνα Ιταλάκα, 22 χρονών, με την καλύτερη επίδοση 59-85 και ατομικό ρεκόρ 59-39. Η Ιταλάκα που είναι 22 χρονών, έχει την καλύτερη, είπαμε, επίδοση και θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο. Πουρνάρα, επίσης των Ιωαννίνων, η Καλλιόπη Πουρνάρα, 19 χρονών, 62-78. Αυτή είναι στην 7η διαδρομή η Νακοπούλου, η Θεοδόρα Νακοπούλου της Ολυμπιάδας Κομωτινής. Έχει 61-99, ατομικό ρεκόρ, φετινό ρεκόρ. Και εδώ είναι μια 18χρονη, η Ευαγγελία Σπυροπούλου, η μοναδική Αθηναία θα λέγαμε, της σχολής Μωραΐτη. Μικρούλα, νικήτρια στις Νεάνιδες, Πανελληνιονίκης, μαθήτρια, που αγωνίζεται σε αυτό το τελικό. Για να δούμε αν η Δαλάκα, η Κατερίνα, που τρέχει στην 5η διαδρομή, θα είναι νικήτρια. Αν η Θεοδόρου στο 4 μπορέσει να ανατρέψει το φαβορί και όλες τις υπόλοιπες. 400 μέτρα με εμπόδια γυναικών, ο πρώτος τελικός της ημέρας, της δεύτερης μέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου, είναι το 100. Πάει καλά η Δαλάκα στην 5η διαδρομή, περνάει πρώτη τα εμπόδια και την ακολουθεί πάρα πολύ κοντά η Θεοδόρου που τρέχει στην 4η διαδρομή, την έχει μπροστά της την Δαλάκα. Πάμε για τα 200 μέτρα στη διαδρομή. Σταθερά πρώτη η Δαλάκα, περνάει τα εμπόδια και η Θεοδόρου ακολουθεί. Πιο πίσω οι υπόλοιπες. Η Δαλάκα πάλι μπροστά, ξεφύγει από τη Θεοδόρου. Μπαίνουν στην τελική ευθεία. Δαλάκα, Θεοδόρου. Πάει καλά στο 8 και η 18χρονη Σπυροπούλου που μπήκε στην τελική ευθεία. Είναι και η Λιτσένη των Ιωαννίνων που βρίσκεται τώρα στη τρίτη θέση, ανεβαίνει η Σπυροπούλ, πρώτη είναι η Δαλάκα, μπράβο στην Κατερίνα Δαλάκα, θα τερματίσει με διαφορά, δεύτερη είναι η Θεοδόρου και στην τρίτη θέση η Λιτσένη. 59-59 ο χρόνος για την Κατερίνα Δαλάκα, του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, 22 χρονών, 59-59, είχε κάνει καλύτερο ρεκόρ φετινό, είχε 59-85. Μπράβο στην Κατερίνα τη Δαλάκα που κέρδισε την πρώτη θέση. Ξανά ο τερματισμός. Βλέπετε την Κατερίνα τη Δαλάκα που τρέχει στην πέμπτη διαδρομή. Στο 4 Θεοδόρου. Έρχεται και από την τρίτη διαδρομή η Μαρία Λιτσέλη των Ιωαννίνων. Αυτά στο πρώτο τελικό της δεύτερης ημέρας. Ξανά το πέρασμα της Δαλάκα, 22 χρονών, αθλήτρια του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Είδαμε λοιπόν την νικήτρια στο τριπλούν, είδαμε τον νικητή στο δίσκο, βλέπουμε και την νικήτρια στα 400 μέτρα με πόδια, στο 100ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Να εδώ η νικήτρια και τα αποτελέσματα στη δισκοβολία των ανδρών, με τον Γιώργο Τρέμο της ΓΕΑ Τρικάλο να είναι στην πρώτη θέση με 58 μέτρα και 72 εκατοστά, τον Μανώλη Πεντίκη του Αλεξάνδρου με 54-86 δεύτερος και ο Θεοδόρου στην τρίτη θέση με νέο φετινό ατομικό ρεκόρ 48-06 και οι υπόλοιποι αθλητές. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στην δισκοβολία σε ένα αγώνισμα που έγινε λίγο νωρίτερα στο κεντρικό γήπεδο, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Θυμίζουμε ότι η Δαλάκα έχει 59-39 φέτος, έκανε εδώ 59-59, 20 εκατοστά παραπάνω. Νάτι και πάλι. Έχουμε το άλμα επικότητα των γυναικών. Θα δούμε 200 μέτρα ανδρών και γυναικών, 800 ανδρών και γυναικών. Σπουδαία αγωνίσματα. Καθώς εδώ, Νίκο, βλέπουμε την παρουσίαση των κοριτσιών στο ύψος που μετέχουν. Είδαμε στην αρχή και την Τόνια την Στεριού, η οποία κυνηγάει το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το όριο που είναι 1,90 της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, 1,92 της του ΣΕΓΑΣ. Έχει 1,88 περάσει. Θα τα δούμε, καθώς βλέπουμε και τις αθλήτριες που μετέχουν, τη Δεπάστα, την Κούβελη, την Μετρίδη, την Παπαγεωργίου, την Καλαθά, η Ιωσήφιδη, Θεοδόρου. Την Ζαγορά, την Κολοβού, Καστεράτου, είδαμε και φυσικά τον Ιαστεριού. Να πάμε όμως στο επικοντό των γυναικών. Λόρε Λαμάνου, ο Πίξιν στα 4-15. Είναι αποτυχημένη προσπάθεια. Έχει περάσει η Λεδάκη τα 4-5, όπως και η Μάνου. Εδώ επιχείρησε η Μάνου στα 4-15 και ήταν αποτυχημένη προσπάθεια. Δεν έχει ξεκινήσει η Νικόλη Κυριακοπούλου, ενώ η Καταρίνα Στεβανίδη δεν κατέβηκε το πρωί στο προκριματικό. Ακούστηκε ότι θα ήταν εδώ το απόγευμα σαν εκτός συναγωνισμού. Ούτε αυτό συνέβη. Γιατί βρισκόταν στο εξωτερικό ακόμα, μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση, θα λέγαμε, και σοφάρι του πανελληνίου ρεκόρ στο Meeting Diamond League στο Μονακό. Στο Μονακό όμως, να πάμε να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή στην δισκοβολία των ανδρών που βρίσκεται μαζί με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, πρώτα της Ελλάδος, καλησπέρα Γιώργο Τρέμου, συγχαρητήρια. Πώς πήγαν τα πράγματα σήμερα? Όσον αφορά την επίδοση, ήσουν αρκετά χαμηλά από τα φετινά σου μέτρα. Τι έγινε σήμερα? Σήμερα δεν βγήκε. Τώρα δεν μπορώ να. Δεν ξέρω πού να ρίξω τους λόγους. Εντάξει, το αέρας ήταν λίγο αρνητικός, δεν ευνόησε τόσο. Πάντως γενικότερα είμαι σε καλή κατάσταση. Πολλές φορές όταν είσαι καλά σωματικά, το χάνεις λίγο στο μυαλό. Ρίχνω και εκεί ένα βάρος, ένα μερίδιο ευθύνης. Άρα ίσως δεν υπάρχει αντίστοιχη προσοχή για κάποια τεχνικές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Ακριβώς, επειδή αλλάζω κάποια πράγματα τεχνικά, συνεχίζω με τον προπονητή μου, τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο, κάπου εκεί πρέπει να το βρω εγώ ο ίδιος, πάνω σε κάποια τεχνικά στοιχεία. Αυτό, τώρα έχουμε ένα διάστημα μέχρι τη Ζηρίχη, εκεί είναι ο μεγάλος στόχος, δεν ξέρω αν θα κάνω κάπου αλλού κάποιον αγώνα, οπότε στοχεύουμε εκεί. Θα φορτώσετε ενδεχομένως λίγο περισσότερη προπόνηση για να βγει η κορύφωση στη Ζηρίχη? Ναι, πιο πολύ θα κοιτάξουμε κάποια τεχνικά πράγματα. Ωραία. Η Ζηρίχη είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι τελείως διαφορετικό. Άλλα τα δεδομένα, άλλα τα μέτρα, άλλοι αντίπαλοι. Για εκεί τι σκέφτεσαι, πώς προετοιμάζεσαι και πνευματικά? Ο στόχος είναι να κάνω εκεί το καλύτερο δυνατό. Το καλύτερο δυνατό για φέτος θέλω να πιστεύω ότι είναι μια επίδοση κοντά στο ατομικό μου ρεκόρ, το φετινό ρεκόρ, τα 63 μέτρα. Αν βγει κάπου εκεί κοντά, πιστεύω ότι θα γίνει κάτι καλό. Θα γίνει κάτι καλό. Θα έχω πάμε μια καλή προοπτική δηλαδή. Για το συναγωνισμό, τον ευρωπαϊκό, τι έχεις να πεις? Γιατί συνήθως το δίσκο, ο ευρωπαϊκός συναγωνισμός είναι ο κορυφαίος στον κόσμο. Είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα, είτε Ολυμπιάδα, είτε ευρωπαϊκό, για μας είναι, η επιδόση είναι ακριβώς το ίδιο. Θα γίνει ωραία αγώνες, θα γίνει ωραία δυσκοβολία δηλαδή εκεί. Οπότε θα πάω να κυνηγήσω και εγώ να τραβηχτώ από τους υπόλοιπους συναθλητές, από τους μεγάλους Ολυμπιονίκες που θα ρίξουν εκεί πέρα και να κάνω το καλύτερο δυνατό. Από ό,τι καταλαβαίνω, αποτελεί ένα κίνητρο για σένα. Ακριβώς. Ακριβώς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, ραντεβού Ζηρίχη. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Τρέμος, ένας σπουδαίος δισκοβόλος. Βλέπετε και τα αποτελέσματα. 59-61 τελικά ο χρόνος της Κατερίνας Δαλάκα, του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. 60-86 Θεοδόρου. Η Λιτσένη έκανε 61-23. Η Νακοπούλου 62-15 και η Σπυροπούλου 62-74. Και να συμπληρώσω, Νίκο, ότι ο Τρέμος έχει πολλά να δώσει στη δισκοβολία των ανδρών. Μπορεί να κυνηγήσει και εύκολα, θα λέγαμε, το πανελλήνιο ρεκόρ του Σάβα Πανάβογλου. Είναι μεγάλος αθλητής, μπορεί τα πάντα. Αλλά ο δίσκος είναι από τις ρήψεις που θέλουν δουλειά για να φτάσει ψηλά. Και ακόμα είναι νεαρός αθλητής. Ακριβώς. Και θα περάσουμε στην δεύτερη κούρσα της ημέρας, που είναι τα 400 εμπόδια των ανδρών, φυσικά με μια μεγάλη
απώλεια θα λέγαμε, έναν τεράστιο αθλητή στο αγώνισμα αυτό, τον Έλληνα πρωταθλητή, τον Περικλή Ιακωβάκη, που έχει δώσει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό από μικρές ηλικίες θα λέγαμε. Όμως πάμε να δούμε τους αθλητές που μετέχουν. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Νάτζιος του Ολυμπιακού, 26χρονος, με 51-82 ατομικό ρεκόρ, 53-45 είναι το φετινό του ρεκόρ. Ο Κωνσταντίνος Καμπάνης στην δεύτερη διαδρομή από τον Κάμηρο Ρόδ, 26χρονος, 54-06 φετινό, 51-79, 49-66 είναι το ατομικό του ρεκόρ. Του Αναστασίου όμως, που βρίσκεται στην τρίτη διαδρομή του Παναξιακού, 49-66, 53-40 φετινή ατομική επίδοση. Στην τέταρτη διαδρομή Κωνσταντίνος Κωνσταντής του αθλητικού ομίλου Φιλοθέης, 19χρονος, 53-22 η φετινή του ατομική επίδοση από το Άργος Ορεστικό, είναι και ατομικό του ρεκόρ. Ο Γιώργος Ασλανίδης, 23χρονος, του Γάσα Αρχελάου Κατερίνης, 55-01 φετινή ατομική επίδοση, 53-25 είναι το ατομικό του ρεκόρ. Δίπλα του στην έκτη διαδρομή τον βλέπουμε τώρα, στα 21 του χρόνια, πυγμή Ευόσμου ο σύλλογος, 51-73 φετινή ατομική επίδοση από το Ταλίν και τον Μπρούνο Ζάλου, αθλητής που αντιπροσώπευσε την ελληνική ομάδα στον Μπρούνο Ζάλου. Λοιπόν, 51-11 το ατομικό του ρεκόρ. Ο Γιάννης Λουλάς έχει την καλύτερη φετινή επίδοση από όλους τους αθλητές που μετέχουν, ενώ βλέπουμε και τον Γιώργη Καραουλασβίλη του Ολυμπιακού με 53-53 φετινό από την Θεσσαλονίκη. Και στην 8η και τελευταία διαδρομή Ιάσονας Νάτζιος του Ολυμπιακού με 53-26 φετινή ατομική επίδοση από το Άργος Ορεστικό. Εκεί έκανε την επίδοση ο Νάτζιος. Αυτοί είναι λοιπόν οι 8 αθλητές που μετέχουν στα 400 μέτρα με εμπόδια των ανδρών. Είναι τελικός. Είδαμε λίγο νωρίτερα 400 μέτρα των γυναικών, την Λαλάκα να είναι νικήτρια. Εδώ να προσέξουμε τον Λούλα στην έκτη διαδρομή, ο νικητής και του περσινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος, καθώς ήταν επίσης από ο Περικλής Ιακωβάκης. 2 χρονιές μετά από τραυματισμούς δεν θα μπορέσει, με 15 νίκες για τον Περικλή Ιακωβάκη στα 400 μέτρα εμπόδια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ανδρών. Εδώ ο Λουλάς θέλει να κάνει το 2-2. Και έφυγαν καλά οι αθλητές. Ποιος αθλητής θα περάσει πρώτος στα εμπόδια? Και ο Κωνσταντής από το 4 πάει καλά. Όμως ο Λουλάς τον βλέπουμε περνάει πρώτος τώρα αυτός. Εύκολα, με διαφορά στα πρώτα 200 σχεδόν μέτρα, περνάει πρώτος στα εμπόδια ο Γιάννης Λουλάς. Να δούμε, κρατάει την διαφορά και ετοιμάζεται να μπει και πρώτος στην τελική ευθεία στα τελευταία 100 μέτρα με αρκετή διαφορά. Να δούμε και τι χρόνο θα κάνει, ενώ έρχεται και ο Αναστασίου. Κοιτάξτε τον Λουλά να τερματίζει στην πρώτη θέση με 51-37. Ο Νάτζιος του Ολυμπιακού από την 8η διαδρομή στην τρίτη θέση. 51-37 νίκη. Μία ακόμη νίκη, ενώ βλέπουμε ξανά τα τελευταία 100 περίπου μέτρα με τον Λουλά να περνάει τα εμπόδια, να έχει δυνάμεις. Ήταν γρήγορο το πρώτο 200, όμως μετά το τελευταίο εμπόδιο βλέπουμε εδώ έχει αρκετές δυνάμεις και τερματίζει φυσικά στην πρώτη θέση. Από την τέταρτη διαδρομή ήρθε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντής, ο πιτσιρικάς 19χρονος από την Φιλοθέη, και παίρνει την δεύτερη νίκη στους άνδρες. Όπως βλέπουμε τον νικητή, τον Γιάννη Λουλά, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο 22χρονος από τον Ολυμπιακό, ο Ιάσονας Νάτζιος. Περιμένουμε να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα, τους χρόνους που έκαναν οι αθλητές.
σιροπή. Καθώς βλέπουμε τον Λουλά να τερματίζει σε ένα ακόμη replay. Μία ακόμη νίκη, λοιπόν, δεύτερη συνεχόμενη για τον Γιάννη Λουλά, ο οποίος είχε κερδίσει πέρσι με 51-11. Εδώ κάνει 51-37. Ο Λουλάς βελτιώνει το φετινό ατομικό ρεκόρ που είχε 51-73 από το Ταλίν. Βλέπετε εδώ. Season best, λοιπόν, για τον Γιάννη Λουλά, 51-37. Και να περάσουμε και στο επικοντό των γυναικών. Λεδάκι. Η ρο Λεδάκι, ο πήχης είναι στα 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Είναι η πρώτη που επιχειρεί σε αυτό το ύψος. Λεδάκι αποτυχάνει, πέρασε νωρίτερα τα 4-15. Η Λορέλα Ιμάνου επιχείρησε νωρίτερα στα 4-25 που πέρασε και δεν έχει μπει ακόμα στον αγώνα η Νικόλ Κυριακόπουλου. Η Ρολεδάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος στο πρώτο τσάλμα στα 4-30. Έχει και ένα αποτυχημένο νωρίτερα στα 4-25. Από τη στιγμή που πέρασε τα 4-25 η Λορένα Μάνου ήθελε τουλάχιστον για την πρώτη θέση για το μετάλλιο να πάει παραπάνω, επιχείρησε γι' αυτό στα 4-30. Όμως έχουμε και το ύψος των γυναικών. Με την Μαριλένα Παπαγεωργίου, 25χρονη του Άρη Θεσσαλονίκης, την είδαμε λίγο πριν. Να η Κυριακοπούλου. Ξεκινάει λοιπόν τον αγώνα της 4-30, Νικόλ Κυριακοπούλου από κάτω, είναι το ξεκίνημα του αγώνα της, αντιπρωή. Να το βρει το ρυθμό. Περίμενε και αρκετή ώρα, Νίκο, από τη στιγμή που μπήκανε μέσα. Κοιτάξτε τα άλματα που έχει αφήσει, πόσο χαμηλά ξεκίνησε ο πήχης και πόσα άλματα έχει αφήσει η Νικόλ Κυριακοπούλου. Ναι, θέλει μια πίστοση χρόνου να μπει στον αγώνα. Όπως και ο Φιλιππίδης εχθές. Έτσι ακριβώς. Όπως και ο Κώστας Φιλιππίδης εχθές, ξεκίνησε έτσι και αυτός λίγο σιγά σιγά. Νικόλ Κυριακόπουλου έχει πιάσει το όριο για να είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ζυρίχης. Πάμε στο ύψος όμως. Ελισάβετ Καλαθά, 19χρονη από τα Τρίκαλα. Πολύ χαμηλά ακόμα το ύψος, το 1,50 μέτρο. Η αθλητρία έχει 1,65 φετινό, 1,55 είδαμε, πέρασε τώρα τον πήχη. Δεν έχει αλλάξει. Η Ρο Λεδάκη θα επιχειρήσει την τρίτη της προσπάθεια, δεύτερη βέβαια στα 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Για με τη Στέλλα Ιρο Λεδάκη, σπουδαία αθλήτρια, επανήλθε μετά από ένα δραματισμό και είναι έτοιμη ξανά για αγώνες. Είναι βέβαια στο ξεκίνημά της, δεν ήταν το καλύτερο ξεκίνημα για αυτήν η χρονιά. Στην αρχή της χρονιάς είχε προβλήματα. Αυτοσυγκεντρώνεται η Ρο Λεδάκη, πρωταγωνίστρια τα προηγούμενα χρόνια και αυτή, στο άλμα επικοντό των γυναικών. Τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο του άλματος επικοντό. 4-30. Είναι η δεύτερη προσπάθειά της σε αυτό το ύψος, αλλά έχει κάνει και μία αποτυχημένη στο 4-25. Το περνάει! Το περνάει! Μπράβο της! Μπράβο στην Ρο Λεδάκη του Γυμναστικού Συλλόγου, χαρούμενη, μπράβο της, το αξίζει, μπαίνει στον αγώνα. Ξαναβλέπουμε το όμορφο άλμα της και δίνουμε το λόγο αμέσως στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Δημήτρη, ακούμε. Με τον Γιάννη Λουλά που είναι γλυκό πικρή η γεύση όσον αφορά στη νίκη του στα 400 εμπόδια, γιατί κυνηγούσε όριο στα 400 εμπόδια, το όριο των νέων για την Ζυρίχη. Λοιπόν, Γιάννη, καταρχήν συγχαρητήρια για την νίκη.
δεύτερη συνεχόμενη Ισπανικό Πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι ήθελες και κάτι ως προς το όριο. Σίγουρα η νίκη μας γλυκένει, όπως είπατε, αλλά το να φτάσουμε τόσο κοντά στο όριο, 51-34 νομίζω έγραψε, να είναι 51-10, είναι, παίρνει όλη τη χαρά της νίκης. Ήμουν πολύ κοντά, δεν μπορώ, θέλω να δω replay, να δω τι λάθος έκανα στον αγώνα και δεν μπορούσα να πλησιάσω ακόμα πιο πολύ και να το πιάσω χωρίς. Κρατάμε μόνο τη νίκη και το ότι είμαστε κοντά. Υπάρχει χρονική δυνατότητα για να πιάσει το όριο στο Βαλκανικό? Πιστεύω πως υπάρχει, νομίζω δηλαδή, έτσι άκουσα. Εκεί πέρα θα έχω περισσότερο αγωνισμό. Θα προσπαθήσω να δω τα λάθη μου σε αυτόν τον αγώνα. Μακάρι στην επόμενη φορά να είμαστε και μέσα στο όριο, μέσα στο χρονικό όριο για το όριο, για τη Ζυρίχη. Και ελπίζω να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και εμείς θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχαριστώ. Ταλαντούχος αθλητής, σπουδαίος, με μέλλον. Αλλά είδατε και το πετυχημένο άλμα της Νικόλ Κυριακοπούλου στα 4.30, το δεύτερο, πολύ ψηλό. Ενώ ετοιμαζόμαστε για το τελικό στα 200 μέτρα των γυναικών. Εδώ που τρέχει η Μαρία Μπελιμπασάκη του αθλητικού ομίλου Σιτιακού, αλλά και η Βενιέρη του Πανιωνίου στην πρώτη διαδρομή, 19 χρονών, όπως 19 χρονών είναι και η Κυριακή Σαμάνη του Αιώλου Μακεδονίας, 19 χρονών και αυτή είπαμε. Χαρούμενα κορίτσια. Εδώ είναι η Μαρία Μπελιμπασάκη, 23 χρονών. Έχει την καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα με 23-12 που πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ευρωπαϊκό Κύπελλο στο Ταλίν. Η Κορίνα, η πολίτη της Δωδώνης Ιωαννίνων δίπλα της. Και αυτή 19χρονη, έχει 24-65. Εδώ είναι η Αργυρό Πιτή, 23 χρονών του ΠΑΟΚ, την ένατη καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα με 24-68. Ατριάνα Φέρα του Ολυμπιακού, 26 χρονών με 23-28, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην κούρσα από τις μετέχουσες, που την πέτυχε στα Βενιζέλια το 23-28 αυτή την επίδοση. Η Φέρα είναι στην έκτη διαδρομή, αυτή είναι η Μαργαρίτα Τσιουτσιουμάνου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς, 21 χρονών, πολύ καλή και στα 60 μέτρα. Και εδώ η Ειρήνη Βασιλείου, που επέστρεψε μετά τις σπουδές της, 24 χρονών, στους αγώνες, όπως και η αδερφή της. Ξεκίνησαν καλά τον αθλητισμό, τελείωσαν το πανεπιστήμιο και γυρίσαν στους Θήβους. Αυτές είναι οι 8 φιναλίστ στα 200 μέτρα των γυναικών, με καλύτερη στο 3 τη Μαρία την Μπελιμπασάκη, που έχει 23-12 του Σιτιακού. Και βέβαια στο 6 θα δείτε και την Αντριάννα Φέρα στην έκτη διαδρομή με τα γυαλιά, που επίσης θα είναι καλή. Το αποτέλεσμα σε περίπου 25 δευτερόλεπτα. Θα δούμε. Μπελιμπασάκη στο 3, Φέρα στο 6, οι δυνατότερες. Τσιουτσιουμάνου, που είναι πολύ γρήγορη, την είδατε στην 7η διαδρομή, ξεκίνησε πρώτη. Η Μαρία Μπελιμπασάκη μπαίνει πρώτη στη τελική ευθεία. Την καταδιώκει η Αντριάννα η Φέρα. Μαρία Μπελιμπασάκη και Φέρα. Μαρία Μπελιμπασάκη είναι πολύ δυνατή. Έχει πάρει την πρόκριση για τη Ζυρίχη και εδώ είναι νικήτρια. 23-28 για τη Μαρία την Μπελιμπασάκη, που το πανηγυρίζει. Με δεύτερη την Αντριάννα Φέρα. Ήταν και χθες στα 100 μέτρα. Έχασε την πρώτη θέση, αλλά είναι 200. Η Μαρία η Μπελιμπασάκη, την ξαναβλέπετε. Την καταδιώκει η Φέρα. Έρχεται και η Τσουτσιουμάνου από την 7η διαδρομή, που είναι στη τρίτη θέση. Ανεβαίνει και η πολίτη, η Κορίνα της Δωδώνης Ιωαννίνων. Και τρίτη θα είναι η πολίτη. Πρώτη ήταν η Μαρία η Μπελιμπασάκη, αυτή η σπουδαία σπρίντερ. Την ξαναβλέπετε εδώ στη τρίτη διαδρομή, πόσο δυνατή είναι. Πιάνει την πολίτη από τα πρώτα μέτρα της κούρσας, συνεχίζει, μπαίνει στην τελική ευθεία πρώτη, την καταδίωξε η Φέρα, την καταδίωξε η Τσιουμάνου, αλλά η πολίτη ακολούθησε την Μπελιμπασάκη και μπόρεσε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Μαρία Μπελιμπασάκη, καθώς καλπάζει για τον τροματισμό,
θα είναι η νικήτρια στα 200 μέτρα με χρόνο 23-28 ανεπίσημο. Θα περιμένουμε και την επίσημη επίδοση για την νικήτρια των 200 μέτρων. Ωραία κούρσα από τη Μαρία Μπελμπασάκη, που είναι μόλις 23 χρονών. Έχει ακόμα μέλλον μπροστά της για καλύτερες εμφανίσεις, για καλύτερους χρόνους. Ευτυχισμένη, δέχεται τα συγχαρητήρια και από τον Δημήτρη Χατζηγυρικίου που είναι μέσα στο πλάνο. Εδώ είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βλέπουμε τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Βλέπουμε την νεολαία, τους αυριανούς πολίτες, που θα είναι στην κοινωνία πολύ δυνατότεροι από όσους δεν κάνουν αθλητισμό. Και δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου για να... Ναι, να τον ακούσουμε με τη Μαρία την Μπελμπασάκη. Είπε νωρίτερα και ο Νίκος Σόνης ότι πρόκειται για μια σπουδαία αθλήτρια και είναι. Λοιπόν, Μαρία, συγχαρητήρια. Σήμερα 200, αλλά άρα πολύ καλύτερα τα πράγματα από το κατοστάρι. Ένιωθες καλά σήμερα, νομίζω? Σήμερα ήμουν πραγματικά πολύ καλά. Χθες στο κατοστάρι ήμουν λίγο άτονη. Αλλά σήμερα βρήκα το ρυθμό μου και το αγωνισμά μου. Ανεβασμένη ψυχολογία και κυνηγούσαμε όσο μπορούσαμε. Ο αέρας επηρέασε λίγο, γιατί είναι λίγο περίεργος ο αέρας σήμερα εδώ κάτω. Βασικά δεν κοιτάω ποτέ καιρικές συνθήκες, γιατί έτσι αλλιώς σε όποιο αγώνα και να πας, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Οπότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Έχεις φτάσει στο σημείο, στο επίπεδο, οπωσδήποτε να σε ενδιαφέρει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά σε ενδιαφέρουν και διεθνείς αγώνες. Και μπροστά σου έχεις τη Ζυρίχη. Θα κάνεις κάτι άλλο ενδιάμεσα ή τώρα θα φορτώσεις λίγο προετοιμασία εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος? Καθαρά θα συνεχίσουμε προετοιμασία. Ήδη κάνουμε μόνο προετοιμασία. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα ήταν ουσιαστικά ένα πέρασμα. Και από εδώ και πέρα κοιτάμε το βλέμμα στραμμένο στη Ζυρίχη για να προσπαθήσουμε να περάσουμε και τελικό. Έκανες φέτος σε διεθνές επίπεδο ένα εξαιρετικό Μπρούνο Τζάουλι στο Ταλίν. Μπροστά σου είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί οι στόχοι σου ποιοι είναι, πώς νιώθεις εσύ, πού μπορείς να πας? Νιώθω πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου αυτό, γιατί με βάση το 2012 που είχα συμμετάσχει πρώτη φορά στο Ελσίνκι, μου φάνηκε αρκετά εύκολο και μπορούσα να ήταν στα επίπεδά μου. Οπότε ευελπιστώ ότι εάν προσπαθήσω και είμαι εκεί συγκεντρωμένη, πιστεύω ότι θα μπορέσω να περάσω, να φτάσω μέχρι το τελικό. Αισιόδοξη ακούμε. Πάντα αισιόδοξη είμαι. Όσον αφορά στη μικρή σκητάλη, τι θα κάνετε? Ο κύριος Ευαγγελόπουλος, εθνικός προπονητής, γνωρίζει, αυτός θα μας συντονίσει, αυτός είναι υπεύθυνος. Ό,τι και να μας πει, εμείς θα είμαστε εκεί πέρα, γιατί είναι μετά από πολλά χρόνια παρουσιάζει η Ελλάδα σκητάλη στο 4%. Οπότε και εκεί πρέπει να πάμε πάρα πολύ καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και επί τη ευκαιρία. Αυτό τον αγώνα, αυτή την νίκη, την αφιέρωνω στην ανιψιά μου, τη Μαρίσια, που γεννήθηκε πρόσφατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δυνατό κοπέλι αυτό, Δημήτρη. Θα κάνει αποτελέσματα. Καλά. Λοιπόν, να και τα αποτελέσματα στα 400 μέτρα με πόδια. Με τον Γιάννη Λουλά να κάνει την καλύτερη φετινή του ατομική επίδοση με 51-36, τον Κωνσταντή της Φιλοθέης στον Πιτσιρικά νέο ατομικό ρεκόρ 52-56, όπως και ο Ιάσονας Νάντζιος του Ολυμπιακού στην τρίτη θέση με νέο ατομικό ρεκόρ 53-03. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι αθλητές. Ο Κωνσταντίνος Νάντζιος του Ολυμπιακού 53-41, ο Ασλανίδης με 53-70, στην έκτη θέση Καρούλα Λασβίλη του Ολυμπιακού 53-95 και ο Καμπάνης 54-39 έβδομος, ενώ δεν τερμάτισε ο Αναστασίου. Λοιπόν, να πούμε και τις εξελίξεις που έχουμε στο επικοντό. Πέρασε η Λεδάκη τα 4-30 με τη δεύτερη, τα έχει περάσει και η Κυριακοπούλου, ενώ έχει κάνει δύο αποτυχημένες στα 4-35 η Λορέλα Ιμάνου. Πάμε στο ύψος. Με την Κούβελη σε μια προσπάθεια, τρίτη προσπάθεια. Κλήτρια που έχει 1.63 ρεκόρ, ο Πύχης ήταν στο 1.60, όμως να περάσουμε στα 200 μέτρα των ανδρών, τελικώς με πολύ καλές συμμετοχές. Τις βλέπουμε εδώ, τον Θανάση Χατζηδημητρίου θα τρέξει την πρώτη διαδρομή, να τους δούμε και αναλυτικά. Αυτός είναι ο Χατζηδημητρίου του Ελευθέρου Βενιζέλου με 21-44 φετινό, 21-28 ατομικό ρεκόρ για τον 23χρονο αθλητή. Αυτός είναι ο Νιφαντόπουλος, επίσης του Ελευθέρου Βενιζέλου, 24χρονος, 21-36 φετινό και ατομικό ρεκόρ. Στο 4. Δίπλα του Μιχάλης Δαρδανελιώτης, 25χρονος του Νέας Τρίτων Θεσσαλονίκης, 21-78 φετινό, 21-08 είναι το ατομικό του ρεκόρ που έτρεξε και στα 400
μέτρα εχθές. Νικητής στο 5. Λυκούργος Τσάκωνας, ο 24χρονος με 20-57, φετινό 20-45 ατομικό, 20-57 το έκανε στα Παπαφλέσια, πρώτος μεσογειακούς του 2013, πρωταθλητής στους νέους το 2011, ενώ 7ος το 2010 στους άνδρες στην Βαρκελόνη. Στράτος Φραγκούλης της Κηφισιάς, 21-36 ατομικό ρεκόρ, 29-78 η φετινή του ατομική επίδοση. Παναγιώτης Τριβιζάς, τον βλέπουμε, του ΠΑΟ Θέρσιπου, 21-61 φετινή ατομική επίδοση, 21-51 έχει, το 21-61 το φετινό το πέτυχε στα Βενιζέλια. Και ένας γνώριμος αθλητής στα εμπόδια όμως, Κωνσταντίνος Δουβαλίδης, σε ένα πέρασμα στα 200 μέτρα, μια προπόνηση θα λέγαμε, ο 27χρονος έχει 20-91 φετινό από την Θεσσαλονίκη. Αυτοί είναι οι αθλητές που μετέχουν στον τελικό των 200 μέτρων. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι πολύ μακρινό, ενός τεράστιου αθλητή του Κώστα Κρεντέρη, 19-85, όπως και το ρεκόρ αγώνων το 20-18 από το 2002. Το όριο φυσικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι 20-74 και 20-95 της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και έφυγαν καλά οι αθλητές, με τον Τσάκωνα να πιάνει ήδη τον Φραγκούλη. Καλά πάει και ο Δουβαλίδης στα πρώτα 100 μέτρα. Τελική ευθεία λοιπόν με τον Τσάκωνα στην πρώτη θέση. Ο Δουβαλίδης έρχεται και αυτός πολύ δυνατά, όπως κάνει συνέχεια σε κάθε κούρσα. Τσάκωνα στην πρώτη θέση, 20-60 με δεύτερο τον Κώστα Δουβαλίδη. Μία ακόμη νίκη, ένα ακόμη double θα λέγαμε, μετά και το 2013 στα 100 και 200. Βέβαια ο χρόνος 20-60. Θα δούμε τι θα μας πει μετά ο Λυκούργος Τσάκωνας, πρωταγωνιστής και σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Βλέπουμε ξανά τα τελευταία 100 μέτρα, πως μπαίνει στην ευθεία, στην τελική ευθεία, και τερματίζει, ενώ στην δεύτερη θέση έρχεται ο Κώστας Δουβαλίδης, στην τρίτη θέση ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης. Ένα ακόμη μετάλλιο μετά το χρυσό στα 400 μέτρα, πάρει το τρίτο εδώ στα 200 μέτρα, καθώς εμείς βλέπουμε τα τελευταία μέτρα του Λυκούργου Τσάκωνα. Ένα ακόμη double στα σπριντ, Πολυνίκης ο Λυκούργος Τσάκωνας τρέχει με αξιώσεις για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ζυρίχης. Νικόλ Κυριακοπούλου στο επικοντό των γυναικών. 4.40 ο Τρίχης. Η Λορέλα το περνάει. Η Λορέλα Ιμάνου νωρίτερα πέρασε το 4.35 με τη δεύτερη προσπάθεια και ήταν... Με την τρίτη προσπάθεια και ήταν πρώτη και τώρα περνάει μπροστά η Κυριακοπούλου με το 4.40. Έχουμε λοιπόν πρώτη την Κυριακοπούλου με 4.40, δεύτερη τη Μάνου με 4.35 και τρίτη τη Λεδάκη με 4.30. Ο Πύχης είναι στα 4.40 και ετοιμάζεται για τη δεύτερη προσπάθεια η Στέλλα Λεδάκη. Ήταν αποτυχημένη η πρώτη της. Η Μάνου το αφήνει το 4.40. Θα πάει ψηλότερα. Ο Πύχης θα περάσει από τα 4.45. Να δούμε αν θα δοκιμάσει. Λοιπόν, να εδώ η Μάνου που πέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 4.35 και βρέθηκε πρώτη. Πέρασε τα 4.40 η Κυριακοπούλου, την πέρασε και μπαίνει δεύτερη τώρα η Μάνου. Εδώ παίζουν με την πρώτη θέση, Νικόλ. Ναι, παίζουν. Εντάξει, η Νικόλ δύσκολα θα απειληθεί. Αλλά γίνεται μια ωραία αναμέτρηση. Μπράβο, ανάμεσα μπράβο, στη Μάνου και στη Λεδάκη. Η Λεδάκη τώρα επιχειρεί στα 4.40. Το χάσε το πρώτο άλμα. Εάν το περάσει θα προηγηθεί της Μάνου. Η Μάνου θα πρέπει να υπερβεί μετά τα 4.45 χωρίς να τα καταφέρει η Λεδάκη.
Έφυγε η Λεδάκη, δεύτερη φορά στα 4-40. Όχι, δεν το πετυχαίνει και αυτή τη φορά. Να δούμε, έχει άλλη μια προσπάθεια. Υψηλό το επίπεδο στο άλμα επικοντό των γυναικών. Και έχουμε και την Κατερίνα Τστεφανίδη που δεν ήρθε σε αυτό το πρωτάθλημα. Μια αθλήτρια που σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει το διδακτορικό της, κατεβαίνει αγωνίστηκε στο Broadway. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα όπου νίκησε η Μπελιμπασάκη με 23-27, η Φέρα 23-58, η Πολίτη τρίτη με ρεκόρ ατομικό 24-47, ατομικό ρεκόρ και η ποιτή του ΠΑΟΚ 24-57, ατομικό ρεκόρ και η πέμπτη και η έκτη. Απίστευτη κούρσα στα 200 γυναικών. Να ακούσουμε όμως άλλο έναν μεγάλο αθλητή. Ακριβώς. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Κώστας Δουβαλίδης. Έχει τελειώσει το 200 και λίγο πριν από το 800. Λοιπόν, Κώστα, δεν είσαι κακός 200. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για δεύτερη φορά. Βασικά να πω ένα συγχαρητήρα στα παιδιά που αγωνιστήκανε πολύ καλά από το πρωί. Αυτό που θέλω να πω είναι εντάξει, δεν είμαι κακός 200. Σκέψου το. Προσπαθώ για υπόθεση, προσπαθώ. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν είναι το βασικό μου αγώνισμα και σίγουρα δεν μπορούσα να κερδίσω τον Τζάκονα που είναι φαβορή και είναι και ο πρωταθλητής Ευρώπης. Πέρα από αυτό θέλω να πω ότι ευχαριστήθηκα την κούρσα. Έχω το 21-16, μπορώ να πω ότι δεν με αντιπροσωπεύει πολύ. Ξεκίνησα την χρονιά με 20-91, μέσα στο Καφτατζόγλιο, με κακές καιρικές συνθήκες, με βροχές και όλο αυτό μου έδειχνε ότι μπορώ να τρέξω πιο γρήγορα. Πίστευα εδώ στο πανέμο πρωτάθλημα ότι μπορούσα να τρέξω πιο γρήγορα, αλλά κάποια ψηλοπροβλήματα και σωματικά περισσότερο δεν με άφησαν να τρέξω όπως ήθελα. Σας είπα και χθες ότι είχα ένα πρόβλημα με μια φλεγμονή στο ισχύο. Δυστυχώς δεν μ' άφησε να τρέξω όπως ήθελα. Αλλά παρόλα αυτά έτρεξα, έκανα μια καλή κούρσα εκεί που μπορούσα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σας χάρηκαμε και τους δύο. Θα τα πούμε στη Ρήχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ενώ βλέπουμε και την κούρσα ξανά τα τελευταία μέτρα με τον Τσάκονα να κερδίζει και τον Δουβαλίδη να είναι στην δεύτερη θέση. 20-58 ο χρόνος για τον νικητή, για τον Λιγούργο Τσάκονα. 21-16. Χρόνος που, όπως μας είπε, δεν τον αντιπροσωπεύει για τον Κώστα Δουβαλίδη. Στέλλα Λεδάκη. Τρίτη και τελευταία προσπάθεια στα 4 μέτρα και 40 εκατοστά. Για να δούμε τι θα κάνει η Στέλλα Ιρολεδάκη. Όλα υπολογισμένα. Από πού θα ξεκινήσει, πώς πρέπει να πατήσει. Αθλήτρια του Φώτη Στεφανή, παλιού πρωταθλητή από την Κύπρο στο άλμα επικοντό. Βλέπετε εδώ, αυτό συγκεντρώνεται, περιμένει. Θέλει όλες οι συνθήκες να είναι κατάλληλες. Και ο ευνοϊκός άνεμος μετράει, αυξάνει την ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι η βάση για την επιτυχία των πάντων στον αθλητισμό. Και έφυγε η Ρολεδάκη. 4-40 ο πύχης στο άλμα επικοντό των γυναικών. Όχι, δεν το κάνει. Ήταν όμορφος ο αγώνας της. Αλλά μένει στα 4-30 που της δίνει το χάλκινο μετάλλιο σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Συνεχίζουν λοιπόν η Κυριακοπούλου που έχει υπερβεί το 4-40 και η Μάνου, η Λορέλα που έχει υπερβεί τα 4-35. Εδώ βλέπετε τα ονόματα των αθλητριών που θα πάρουν μέρος στα 800 μέτρα των γυναικών. Μια πολύ σπουδαία κούρσα. Και θα δούμε ποια θα είναι η νικήτρια. Εδώ με το 3-19 είναι η Παρασκευούλα Θρασίβουλου του ΠΑΟΚ, 20 χρονών. Στην πρώτη διαδρομή, Ελένη Θεοδωρακοπούλου, η νικήτρια των 1500, τη ΑΕΚ αθλήτρια, 25 χρονών. Η ΑΕΚ που είναι πρώτη στις γυναίκες, μετά την πρώτη μέρα με 80 βαθμούς, ο Ηρακλής δεύτερος 59. Αυτή είναι σπουδαία αθλήτρια επίσης, 20 χρονών και αυτή όπως
η Θρασιβούλου, η Γιαννοπούλου, η Κωνσταντίνα της Γλυφάδας που γυμνάζεται με τον Μανώλη τον Χάτζο και τον Γιώργο τον Γιάννη τον Περήφανο. Εδώ η Ελένη Φιλάνδρα του Πανελληνίου, έγινε μητέρα, επέστρεψε στους Στίβους και είναι εδώ έτοιμη, αθλήτρια του Παπαχρήστου. Εδώ η Μαρία Εκλάδου, 29 χρονών, έχει την καλύτερη επίδοση εφέτος με 2-0-5. Η Φιλάνδρα τη δεύτερη επίδοση. Αυτή είναι η Βασιλική Λίβα, 25 χρονών, του Γυμναστικού Συλλόγου Αναγέννηση Λαμίας. Εδώ είναι η Ελένη Λευκοπούλου και αυτή η αθλήτρια Τσάκ, 24 χρονών. Έχει την 7η καλύτερη επίδοση εφέτος στη χώρα. Εδώ είναι η Δαγλή. Την είδαμε και τη Δαγλή να τρέχει στα 1500, ανέβηκε στο βάθρο χθες. Και η Ναταλία Ευαγγελίδου που αγωνίζεται εκτός συναγωνισμού, αθλήτρια από την Κύπρο. Θα προσέξουμε την Θεοδωρακοπούλου, την Ελένη, που τρέχει στη δεύτερη διαδρομή. Τη Γιαννοπούλου, την Κωνσταντίνα της Κρυφάδας, που κέρδισε στις Νεάντες. Θα προσέχουμε την Φιλάνδρα στο 4, εξαιρετική αθλήτρια. Η Κλάδο που έχει την καλύτερη επίδοση στο 5. Και από εκεί και έπειτα κάθε άλλο θα είναι έκπληξη. Στο 2 λοιπόν, στο 3, στο 4 και στο 5 οι ισχυρότερες βάσεις επίδοσης. Η Θεοδωρακοπούλου που τρέχει στη δεύτερη διαδρομή είναι αυτή που νίκησε στα 1500 χθες. Η Κλάδου φεύγει μπροστά, είναι η τακτική της πολύ γρήγορη, πολύ γρήγορο ρυθμός στον πρώτο 400. Βλέπετε πόσο έχει αποσπαστεί από τις υπόλοιπες αθλήτριες. Την Φιλάνδρα, εδώ είναι η Κλάδου, έχει πάρει μια διαφορά τουλάχιστον 10 μέτρα από τις υπόλοιπες αθλήτριες. Να δούμε πόσο θα περάσει τα πρώτα 400 μέτρα. Βέβαια η Κλάδου θα πρέπει να είναι πολύ μακριά από τις υπόλοιπες για να μπορέσει να είναι πρώτη, καθώς τα τελευταία μέτρα δυσκολεύεται περισσότερο. Την ακολουθεί η Φιλάνδρα, στην τρίτη θέση είναι η Θεοδωρακοπούλου της ΣΑΕΚ, η Φιλάνδρα του Πανελληνίου. Η Κλάδου περνάει μπροστά, καμπανάκι, 57 δευτερόλεπτα, απίστευτο το δρακοσάρι. Φιλάνδρα δεύτερη, στη τρίτη θέση έχει περάσει Γιαννοπούλου και την καταδιώκει η Θεοδωρακοπούλου τέταρτη. Να δούμε αν θα αντέξει σε αυτό το ρυθμό η Κλάδου. Η Κλάδου που είναι μπροστά, οδηγεί, ανεβαίνει η Φιλάνδρα. Ανεβαίνει και η Γιαννοπούλου. Πάμε για τα 600 μέτρα. 1.31 περίπου το πέρασμα. Η Φιλάνδρα ανεβαίνει. Βλέπετε η Κλάδου αρχίζει να δυσκολεύεται. Έκανε πολύ γρήγορο 400. Μπροστά η Κλάδου. Ακολουθεί η Φιλάνδρα. Και έρχεται και για την τρίτη θέση. Και ανεβαίνει η Γιαννοπούλου. Πολύ δυνατή Γιαννοπούλου. Θα περάσει τη δεύτερη θέση. Η Φιλάνδρα πέρασε την Κλάδου. Η Φιλάνδρα πέρασε, κατέχει. Η Κλάδου, η Φιλάνδρα είναι πανέμοιο νίκη. Και χρόνο 2.04.37. 2.04.37 ο χρόνος για την Φιλάνδρα. Είναι η καλύτερη επίδοση εφέτος στην Ελλάδα. Και βλέπετε τρισευτυχισμένη την Ελένη τη Φιλάνδρα, αθλήτρια του Χρήστου Παπαχρήστου, κερδίζει το πρωτάθλημα μετά από μια συναρπαστική κούρσα που οδήγησε σε πολύ γρήγορο ρυθμό η Κλάδου. Και δείτε την τρίτη, την Γιαννοπούλου της Γλυφάδας, μια αθλήτρια που είναι μόλις 20 χρονών και καταδιώκει, περνάει την Κλάδου και καταδιώκει παλικαρίσια κούρσα για τη δεύτερη νικήτρια, την Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου. Ξανά ο τερματισμός με την Κλάδου που λέγαμε ότι δεν θα αντέξει στα τελευταία μέτρα σε αυτό το γρήγορο ρυθμό που είχε στο πρώτο 400, το οποίο πέρασε 57 δευτερόλεπτα. Η Φιλάνδρα, έπειρη αθλήτρια, τα κατάφερε, την προσπέρασε, αλλά το πέτυχε αυτό και η Γιαννοπούλου που είναι μόλις 20 ετών. Σπουδαίο 800 στις γυναίκες,
σε χρόνο 2-0-4-37 και νικήτρια την Ελένη Φιλάνδρα. Νάτι εδώ που είναι τρισευτυχισμένη. Έκανε μεγάλη κούρσα, κυνήγησε πάρα πολύ στο δεύτερο τετρακοσάρι και αποζημιώθηκε. Νάτι ξανά και ξανά στην κάμερα της Νέριτ. Η νικήτρια των 800 μέτρων. Και πάμε και στο μήκος. Λούις Τσάτουμας, πρώτη προσπάθεια. Έκανε 8-0-2 το πρωί με βοηθητικό άνεμο και τώρα ένα πάτημα περίπου 25 εκατοστά πίσω από το όριο. Για να δούμε πόσο θα μετρηθεί αυτό το άλμα του Λούι Τσάτουμα. Αθλητής από τη Μεσσηνία. Α, 20 εκατοστά πίσω. Ας αθλητής κοντά από το χωριό, από την Πύλο. 8-0-8 το ξεκίνημά του. Με άπνοια το έκανε. 8-0-8. Πολύ καλό ξεκίνημα. Όμως να δώσουμε... Όχι, θα δούμε τα 800 μέτρα των ανδρών και μετά αφού προηγηθεί Κυριακοπούλου. Ο πήχης είναι στα 4 μέτρα και 50 εκατοστά. Έχει κάνει μία αποτυχημένη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ζενίθ του προγράμματος. 800 μέτρα ανδρών, μήκος ανδρών, επικοντό γυναικών, ύψος γυναικών, όλα μαζί γίνονται ταυτόχρονα. Ο Νίκος Σβόμπος τα προλαβαίνει όλα. Ο σκηνοθέτης μας, Νικόλ Κυριακοπούλου, κοιτάει τον άνεμο. Να δει αν είναι βοηθητικός ή είναι αντίθετος. Θα τη δυσκολεύει. Και έφυγε. 4-50. Δεύτερη προσπάθεια. Όχι. Αποτυχάνει. Έχει κάνει δύο αποτυχημένες στα 4-50 η Λορέλα Ιμάνου. Πάμε στα 800. Στα 800 μέτρα των ανδρών, τελικώς οι αθλητές που μετέχουν, τους βλέπουμε, θα τους δούμε αναλυτικά. Ο Χρήστος Τρομπούκης του ΓΕΑ Αγρινίου με ένα 53-73 ατομικό και φετινή επίδοση. Βλέπουμε ο Κεραμάς, ο Στεργίου, ο Ανδρέας Στεργίου, ο Ανδρέας Δημητράκης, Κότιτσας, Μιχάηλας, Δαβράδος, Μούτσο και Δημητρίου είναι οι αθλητές. Εδώ βλέπουμε τον Τρομπούκη με ένα 53-64 από το Αγρίνιο. Δίπλα του Εράλντο Κεραμάς της Ηλιούπολης, 23χρονος, με ένα 52-67 φετινό, ένα 50-99. Μια επίδοση φετινή που την έκανε στον Χολαργό. Ανδρέας Στεργίου, 25χρονος, του Γυμναστικού Συλλόγου Ιωαννίνων με ένα 52-67 από τα Τοφάλια, ατομικό 1-51-01. Ανδρέας Δημητράκης του Παναξιακού στα 24 του χρόνια με ένα 47-35 ατομικό από 1-49-53 από τα Παπαφλέσια, ο αθλητής που κέρδισε χθες τα 1500, πάει για double και αυτός ο αθλητής. Χρήστος Κότιτσας, ο 18χρονος, ένας πιτσιρικάς του Γυμναστικού Συλλόγου Δεσκάτης, 1-51-06 φετινό, 1-50-91 δεύτερος στο Βαλκανικό στις Σέρες. Θεοφάνης Μιχαήλας της Κεφισιάς, 23χρονος, με 1-50-09 φετινή ατομική επίδοση. Σπύρος Δαβράδος, αθλητικού ομίλου Λασιθίου, με 1-51-55, μια επίδοση που έκανε στον Άγιο Νικόλαο, φετινό και ατομικό ρεκόρ για τον κριτικό. Έντσον Μούτσο, 22χρονος, ΓΕΑ Τρικάλων, 1-52-31 από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Τρίκαλα των νέων ανδρών, 1-50-28 είναι η ατομική του επίδοση και εκτός συναγωνισμού για την Κύπρο, Χρήστος Δημητρίου στα 21 του χρόνια, ενώ θα πούμε το πανέμορφο ρεκόρ των ανδρών έχει από το 1997 ένας μεγάλος αθλητής, Παναγιώτης Τρουμπάκος, με ένα 45 ακριβώς, αθλητής του Παναθηναϊκού,
όπως και το ρεκόρ αγώνων με 1.45.38 την ίδια χρονιά. Έφυγαν οι αθλητές. Το όριο φυσικά για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι 1.47.10 από τον Σέγας, 1.47.80 από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ενώ Κώστας Νακόπουλος ήταν ο πρωταθλητής για το 2013 με 1.48.34 της ΓΕΑ Τρικάλων, ο αθλητής όμως που εχθές τραυματίστηκε καθώς αγωνίστηκε στα 1500 μέτρα με θλάση γαστροκρινίου και δεν μετέχει εδώ στο φυσικό του αγώνισμα στα 800 μέτρα. Οι αθλητές πάνε για τα τελευταία μέτρα, για τα τελευταία 400 μέτρα θα λέγαμε, να δούμε το πέρασμα στο πρώτο 400 από τον Ανδρέα Στεργίου. Και τώρα ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι αθλητές. Στεργίου είναι στην πρώτη θέση με μία μικρή διαφορά. Μητράκης ακολουθεί. Ότι είναι σε καλή κατάσταση, θέλει να κάνει τον W. Βλέπουμε τον πρωταγωνιστή μέχρι τώρα, τον Ανδρέα Στεργίου, τον 25χρονο από τα Ιωάννα, ενώ έρχεται ο Δημητράκης δίπλα του και τον προσπερνάει στα 200 τελευταία μέτρα πριν τον τερματισμό. Ανδρέας Δημητράκης του Παναξιακού με τον Στεργίου να είναι στην δεύτερη θέση. Έρχονται και οι υπόλοιποι αθλητές. Δημητράκης σταθερά πρώτος μετά τα πρώτα 600 μέτρα που ήταν στην κούρσα μπροστά ο Ανδρέας Στεργίου, ο οποίος χάνει κιόλας και από τους υπόλοιπους αθλητές. Δημητράκης για τον τερματισμό. Χρόνος 1.49.37 για τον Ανδρέα Δημητράκη. Κάνει το 2-2 λοιπόν σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλή η κούρσα. Είναι το όριο το ευρωπαϊκό για την Ζυρίχη, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 1.49.37, 1.47.10 έχει ορίσει σαν όριο ο Σέγας. Καλή εμφάνιση λοιπόν από τον Ανδρέα Δημητράκη, πιάνοντας το όριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα 800 μέτρα. Μάλλον τα 1500 του έκαναν καλό εχθές, μια νίκη εδώ. Τον τράβηξε πάρα πολύ ο Ανδρέας Στεργίου από τα Ιωάννινα. Είχε δυνάμεις ο Δημητράκης και κατάφερε και έκανε την πολύ καλή αυτή κούρσα. Καλή εμφάνιση, δεύτερη καλή εμφάνιση θα λέγαμε για τον αθλητή του Παναξιακού, τον 24χρονο. Κοιτάξτε, με αρκετές δυνάμεις τερματίζει σε 1.49.37. Βέβαια έχει ένα 1.49.37, όχι, έχει ένα 1.47 είναι το ρεκόρ. Είναι 2 δεύτερα επάνω το όριο. Πάμε όμως στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, λικούργος είχαμε και χθες, έχουμε και σήμερα. Σήμερα όμως είναι το αγωνισμά σου. 25.8, είχε και αεράκι. Λοιπόν, πώς ήσουν σήμερα, τι αντιπροσωπεύει αυτό το 25.8 εν ώψη της μεγάλης σε εισαγωγικά υποχρέωσης φέτος που είναι το ευρωπαϊκό και πώς νιώθεις γενικότερα? Σήμερα ήμουνα πολύ καλύτερα από χθες. Ένιωθα πολύ καλύτερα. Σίγουρα περίμενα κάτι καλύτερο. Τώρα δεν κατάλαβα ο αέρας πώς ήταν, αν ήταν κόντρα ή ευνοϊκός. Είχε πάντως αέρα. Είχε, ναι. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές όμως ήταν καλές συνθήκες. Σίγουρα περίμενα κάτι καλύτερο. Εντάξει, το 58 δεν είναι και άσχημο. Αλλά εντάξει, πάντα θέλω κάτι καλύτερο. Είσαι έτοιμος για αυτό το κάτι καλύτερο που έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, για αυτό το κάτι καλύτερο που από εξαιρετικό αθλητή θα σε πάει πια στην ελίτ του αγωνίσματος, ειδικά στην Ευρώπη? Αυτό το κάτι καλύτερο πιστεύω ότι ναι, μπορώ να το κάνω. Όπως είπα και χθες, θέλω να είμαι έτοιμος στο πανευρωπαϊκό εκεί να δώσω το καλύτερο μου αυτό και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ εκεί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχουν οι Βρετανοί, υπάρχουν οι Γάλλοι, Λεμέτρ, Τσουράντι Μαρτίνα. Πρώτος στόχος αντικειμενικός είναι η είσοδος στο τελικό? Πρώτος στόχος, ναι, αυτό είναι στο μυαλό μου από την αρχή της σεζόν, ο τελικός. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο μπορώ να πάρω, θα το πάρω. Αυτό το 20ήμερο που μεσολαβεί, θα κάνετε με τον προπονητή σου μια μίνι προετοιμασία, θα συνεχίσετε σε άλλους ρυθμούς?
Ναι, μία μίνι προετοιμασία και σιγά σιγά θα φορμαρίζομαι για τις 14 του Αυγούστου που ξεκινάω. Από ό,τι βλέπω πάντως, ηθικό ακμαιότατο. Καλά είμαι, καλά είμαι. Θα δούμε. Τα λέμε Ζήριχη. Ευχαριστώ πολύ. 1.49.37 είναι ο χρόνος του Δημητράκη, ο οποίος μας ξεγέλασε ενώ βλέπουμε την Νικόλ Κυριακοπούλου. Σε μια ακόμη προσπάθεια, τρίτη της προσπάθεια, αποτυχημένη προσπάθεια. Δεν μπορεί να το πιστέψει και φυσικά δεν μπορεί να το πιστέψει, γιατί ήταν ένα άλμα το οποίο ήταν πολύ ψηλό. Όμως δεν είχε αρκετή ταχύτητα έτσι ώστε να περάσει το αγωνιστό. 4.50 λοιπόν. Παραμένει στην πρώτη θέση. Θέλαμε λοιπόν τον Δημητράκη να έχει τα αποτελέσματα. Πολ Κυριακοπούλου 4.40, νικήτρια Λορένα Μάνου του Κελκυριακού με φετινή ατομική επίδοση 4.35. Η Λεδάκη επίσης με 4.30 στην τρίτη θέση και τις υπόλοιπες αθλήτριες. Να και τα αποτελέσματα στα 800 μέτρα των γυναικών με την Ελένη Φιλάνδρα να κάνει season best. Καλύτερη φετινή της ατομική επίδοση με 2.04.35. Μαρία Κλάδου της ΓΕΗ Ηρακλείου 2.05.33 στη δεύτερη θέση. Τη Θεοδωρακοπούλου της ΑΕΚ καλύτερη φετινή ατομική επίδοση 2.08.93. Η Γιαννοπούλου στην τέταρτη θέση, η Λευκοπούλου πέμπτη με νέο φετινό ρεκόρ. Στο μήκος των ανδρών Λουίς Τσάτου μας. Στην δεύτερη του προσπάθεια ξεκίνησε με 8.08. Με ένα πάτημα ίσα πάτησε την βαλβίδα. Είναι μεγάλο το άλμα, αλλά είναι άκυρο αυτή τη φορά. Κοιτάξτε το πάτημά του. Οκτώ-0-8 στην πρώτη, άκυρο στην δεύτερη. Μετέφερε την φορά του. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Μετά από δύο προσπάθειες, ο Λουίς Τσάτου μας του Μεσσηνιακού στην πρώτη θέση 7-8-0-8, Μιχάλης Μετζανίδης του Ολυμπιακού 7-88 στην δεύτερη θέση, Γιώργος Τσάκωνας, αδερφός του Λυκούργου 7-81 στην τρίτη θέση, Νίκος Ξενικάκης, Ιράπετρας 7-76 τέταρτος, Γαλαζούλας 7-46 στην πέμπτη θέση και Νίκος Καψής έκτος 7-33. Νίκος Φιλανδαράκης της Ιεράπετρας. Σε μια προσπάθεια. Στην τρίτη του προσπάθεια. Έχει 7-16 από την πρώτη προσπάθεια, 7-12 στην δεύτερη. Ξανά είναι καλό το πάτημα. Όμως είναι μια προσπάθεια κοντά στα 7-10, 7-15, 7-19, είναι καλύτερη η προσπάθειά του. Παραμένει στην ένατη θέση, Τατιάνα Κούσιν της Κηφισιάς, στο ύψος των γυναικών. Είδαμε και τα άλματα που έχει αφήσει μέχρι και το 1.75, μέχρι και το 1.70. 1.75 ξεκινάει το τις προσπάθειές της. Περνάει φυσικά πάνω από τον πύχη. Είναι 20χρονη που έχει 1.86, από το Άργος Χαριστικό είναι και το ατομικό της ρεκόρ. Την Γκούσιν, το 1.75, όμορφα πάνω από τον πύχη. Ξεκινά επιτυχημένα τις προσπάθειές της και εδώ με τα αποτελέσματα στα 800 μέτρα των ανδρών. 1.49.39 χρόνος για τον Ανδρέα Δημητράκη που μας ξεγέλασε. Το ρολόι, το χρονόμετρο, νομίζαμε ότι έλεγε 1.47.39 και θέλαμε να ήταν ο χρόνος που θα έπιανε το όριο ο Δημητράκης, όμως κανένα 49.39.
Μιχαήλα της Κηφισιάς 1.50-48 στη δεύτερη θέση. Έντσον Μούτσο ένα ακόμη μετάλλιο για τα Τρίκαλα στην τρίτη θέση. Στο ύψος των γυναικών, Θεοδόρου 1.75. Η αποτυχημένη προσπάθεια. Είναι η πρώτη της προσπάθεια. Με 75 έχουν περάσει μόνο η Μεσίνη Βλάχου του Ασεδούκα. Τατιάνα Γκούσιν την είδαμε λίγο νωρίτερα και η Άννα Θεοδόρου τώρα ήταν η δεύτερη αποτυχημένη της ΑΟ Ρόδου. Αυτή είναι η Κατερίνα Γκάστερά του Κυριακού. Έχει ήδη μία αποτυχημένη στο 1 μέτρο και 75 εκατοστά. Εδώ αποτυχημένη και για δεύτερη φορά σε αυτό το ύψος. Καστερά του, μια νεαρή αθλήτρια στα 19 της χρόνια. Ρεκόρ 1.79 από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις Σέρες. Στη συνέχεια Κατερίνα Κυριακοπούλου με την Παναχαϊκή έχει περάσει το 1 μέτρο και 70. Μία αποτυχημένη στο 1.75. Δοκιμάζει για δεύτερη φορά σε αυτό το ύψος. Λίγο έλειψε να το περάσει. Η Κυριακοπούλου είχε κερδίσει το περσινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 1.82 η αθλήτρια από την Παναχαϊκή. Στα 21 της χρόνια έχει 1.84 ρεκόρ. 1.80 έχει κάνει φετινό. Από τα τροφάλια καθώς βλέπουμε την Τόνια Στεργίου. Ξεκίνησε από αυτό το ύψος. Περνάει τώρα πολύ ψηλά, πάνω από το 1.75. Είναι η τρίτη αθλήτρια που περνάει αυτό το ύψος. Φαίνεται σαν να έχει κάποιο πρόβλημα στο πόδι της. Κοιτάξτε ξανά πως πέρασε όμορφα πάνω. Το 1 μέτρο και 75. Αυτά είναι άλματα εύκολα για την Τόνια Στεργίου. Η Στεργίου που έχει 1.88 φετινό από την Φιλοθέα, από τον καλά το ξεκίνημα της χρονιάς ουσιαστικά, και ατομικό 1.97 Άννα Θεοδόρου που βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Τρίτη προσπάθεια, 1.75. Δεν μπορεί να περάσει, μένει στο 1.70 και στην τέταρτη θέση μέχρι αυτή τη στιγμή. Εκτός κι αν η Γκάστερά του και η Κατερίνα Κυριακοπούλου καταφέρουν και περάσουν το 1 μέτρο και 75 εκατοστά. Μένει λοιπόν με το 1.70, ξεκίνησε από το 1 μέτρο και 50 εκεί που αρχικά πήγε ο πύχης στους στυλοβάτες. Κατερίνα Γκάστερά του Κερκυριακού ξεκίνησε από το 1.65 που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. 1.70 επίσης με την πρώτη. Τώρα επιχειρεί για τρίτη φορά στο 1.75. Και περνάει. Και περνάει και το πανηγυρίζει φυσικά. Δεκαεννιάχρονη που έχει 1.79. Περνάει εδώ το 1.75. Κοιτάξτε, είναι το επόμενο ύψος, το 1.79 που θα ακολουθήσει. Και μήκος ανδρών. Χατζηβασιλείου, τέταρτη. Ήταν μια προσπάθεια στο μήκος, είχε μια άκυρη, είχε 7.23 από την δεύτερη προσπάθεια, ενώ βλέπουμε την Κυριακοπούλου στο ύψος που περνάει και αυτή το 1.75. Συνεχίζει λοιπόν και η Κυριακοπούλου στο ύψος των γυναικών, όπου το 1.75 έχουν περάσει η Βλάχου, η Γκούσιν, η Στεργίου, η Γκάστερά του και η Κυριακοπούλου. Πέντε αθλήτριες συνεχίζουν. Ενώ να δούμε τον Νίκο Ξενικάκη στο μήκος των ανδρών.
Για να το δούμε αυτό τον Κρητικόπουλο. Ως τώρα είναι τέταρτος με 7.76. Πάντα μπροστά ο Λουίς Τσάτουμας με 8.08. Και ακολουθεί ο Μερτζανίδης με το 7.88. 7.42, 7.76 και 7.62 το τρίτο του άλμα. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Τσάκωνας, είναι ο μεγαλύτερος αδερφός του Λυκούργου του Τσάκωνα που κέρδισε χθες τα 100 και σήμερα τα 200. Ασάλτης του Μίκους, πολύ καλός, έχει 7.81 εδώ και είναι τρίτος και έφυγε για το τρίτο του άλμα. Άκυρο ήταν το πρώτο και άκυρο είναι και αυτό το τρίτο. Ένας γιγαντός όμως αθλητής, βλέπετε όμως πατάει περίπου 15 εκατοστά μπροστά από το επιτρεπτό όριο. Ρισκάρει και ο Γιώργος στα μεγάλα άλματα και στη φορά του και στα πατήματά του, γι' αυτό βγαίνει και άκυρος. Εδώ έχουμε όρια για τους ευρωπαϊκούς αγώνες και στο μήκος το όριο είναι 8 μέτρα. Έτσι λοιπόν θέλουν αυτή την επίδοση οι αθλητές. Βέβαια όσοι είναι ως 23 χρονών μπορούν να πάνε και με 7.95. Αλλά ποτέ περισσότεροι από 3 σε κάθε αγώνισμα, όσο λένε οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τύπου. Μερτζανίδης Μιχάλης, ο δεύτερος του Ολυμπιακού αθλητής, 7.88. Άκυρος ο Μιχάλης ο Μερτζανίδης. Και ο Λουίς Τσάτουμας ήταν του Ολυμπιακού, επέστρεψε στο πρώτο του σύλλογο, το Μεσσηνιακό. Είπαμε ότι ο Τσάτουμας θα τον δούμε τα 88, ισχύει για τον Μερτζανίδη που έκανε το πρώτο του άλμα. Ολοκληρώθηκαν οι τρεις πρώτες προσπάθειες. Θα επιλογούν οι 8 πρώτοι, θα υπάρχει μια καθυστέρηση. Ο Τσάτουμας, με απομένει ο Τσάτουμας για να ολοκληρωθούν οι τρεις πρώτες προσπάθειες. Να δούμε το άλμα του. Εκτός και αν ο ίδιος πει ότι εάν είναι ικανοποιημένος από το 8.08, του δίνει λογικά τη νίκη. Ενώ βλέπουμε την Κυριακοπούλου στο 1.79, όπου έχει ανέβει ο πύχης. Από την Παναχαϊκή έχει 1.80 φετινό, είναι 84 το ατομικό της ρεκόρ. Ετοιμάζεται για την πρώτη προσπάθεια. Λίγο έλειψε να το περάσει. Λοιπόν, δεν βλέπω τον Λουί τον Τσάτουμα. Εάν εμφανιστεί θα δείξουμε το άλμα του. Αλλά εμείς θα δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Καταρχήν, Νίκο, να πούμε ότι ο Λουίς Τσάτουμας μεταφέρθηκε στο ιατρείο του σταδίου γιατί ένιωσε μια αδιαθεσία. Και θα δούμε τι συμβαίνει και τι θα γίνει. Όμως, έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Ανδριανό. Κύριε Ανδριανέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, ένα πανέλο πρωτάθλημα Στίβου. Κλασικός αθλητισμός, 100 χρόνια αγώνων. Και η παρουσία σας εδώ νομίζω υποδηλώνει ότι ο Στίβος είναι σημαντικός για την ελληνική κοινωνία, αν μη τι άλλο. Έως καταρχήν να ευχηθώ και εγώ στον αθλητή μας να είναι όλα καλά, να είναι καλά στην υγεία του. Και θέλω βεβαίως να επισημάνω ότι τα 100 χρόνια του Στίβου, με μια σπουδαία ιστορία, υποδηλώνουν και η συμμετοχή η σημερινή υποδηλώνει το λαμπρό μέλλον, τη λαμπρή προοπτική που έχει. Και η παρουσία μου υποδηλώνει αυτό ακριβώς, την στήριξη στο Στίβο, στον αθλητισμό. Έχουμε άριστη συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ και θεωρώ, παρά τις δυσκολίες τις οικονομικές που περνάει η χώρα μας λόγω του στενού δημοσιονομικού πλαισίου, μπορούμε όμως με εξορθολογισμό, με την βούληση, με τον αγώνα μας να λύσουμε προβλήματα και το κοινωνικό αγαθό του αθλητισμού να το δώσουμε σε όλους τους Έλληνες και σε Ελληνίδες. Τα όσα βλέπετε εδώ στο Στίβο δείχνουν ότι μπορούμε και σε εποχή δυσκολιών οικονομικών να έχουμε και πρωταθλητισμό. Βεβαίως, και όπως βλέπουμε οι διακρίσεις και οι επιτυχίες των αθλητών μας είναι
πάρα πολύ καλές, οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ καλές και νομίζω ότι έχουμε όλη τη βάση για να διεκδικήσουμε ακόμα σπουδαιότερες διακρίσεις σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι οι υποστηρικτικές δεύτερες προσπάθειες που γίνανε σε επίπεδο οικονομικό, νομίζω ότι τελικά αποφέρανε αποτελέσματα στις ομοσπονδίες. Βεβαίως και το οφείλαμε. Άλλωστε το είχα πει και το είχα συζητήσει στη συνάντηση που είχαμε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τους προέδρους των ομοσπονδιών, ότι σίγουρα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα στηρίξει με επιπλέον χρήματα τον ελληνικό αθλητισμό, πράγμα που το κάναμε στην πράξη. Τα λόγια δηλαδή γίνανε πράξεις και θεωρώ ότι το οφείλουμε στην κοινωνία, το οφείλουμε στον ελληνικό αθλητισμό, γιατί πραγματικά αυτό είναι το φωτεινό μονοπάτι για τα νέα παιδιά, την νεολαία μας, αυτός ο φάρος ο φωτεινός που πρέπει να ακολουθούμε και να ακολουθούν στη ζωή τους. Άρα εισπράτεται ότι και η κοινωνία έχει ανάγκη τον πρωταθλητισμό. Τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Βεβαίως τον έχει ανάγκη και βεβαίως και ο ελληνικός λαός θέλει διακρίσεις, θέλει επιτυχίες από τους Έλληνες αθλητές για να νιώθει όπως νιώσει και στο παρελθόν, πραγματικά υπερηφάνεια. Και νομίζω ότι οι αθλητές μας έχουν τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, τις προπονήσεις. Οι συνθήκες βεβαίως είναι δύσκολες και οφείλουμε να τις διορθώσουμε και ήδη όπως έχω πει κάνουμε προσπάθειες ακόμα και για την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που και εκεί υπάρχουν προβλήματα, όπως και εδώ στο ΆΚΑ, θυμάστε στο προπονητήριο με τα νερά από την στέγη που έτρεχαν το χειμώνα. Έχουμε ήδη προχωρήσει και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων, τις αναγκαίες βέβαια έτσι εργασίες, στην πρώτη φάση ώστε να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες και θεωρώ λοιπόν ότι θα δώσουμε όλα αυτά και δίνουμε όλα αυτά που χρειάζονται οι αθλητές μας για να έχουν τις επιτυχίες και να μας ξανακάνουν υπερήφανους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο κόσμος παρακολουθεί το 100ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και πάμε στο ύψος που είναι σε εξέλιξη. Κατερίνη Κυριακοπούλου. Κατερίνη Κυριακοπούλου, 1.79 δεύτερη προσπάθεια. Είναι στην τέταρτη θέση. Για να ακούσει τη Κηφισιά, περάσει αυτό το ύψος με την πρώτη προσπάθεια όπως και η Τόνια Στεργίου. Να δούμε την Κυριακοπούλου. Ωραίο άλμα περασμένο από την Κυριακοπούλου στο 1.79. Είναι η τρίτη αθλήτρια που περνάει αυτό το ύψος και συνεχίζει φυσικά για το επόμενο ύψος, το οποίο θα είναι το 1.83. Έχει 1.80 φετινό, 1.84 ατομικό ρεκόρ. Πολύ ωραίο, πολύ ψηλό, όμορφη φορά της Κυριακοπούλου. Είναι στην τρίτη θέση. Μυρσίνη Βλάχου του Ασέ Δούκα θα επιχειρήσει και αυτή για δεύτερη φορά σε αυτό το ύψος, το 1.79. Η 25χρονη αθλήτρια του Ασέ Δούκα έχει 1.80 ρεκόρ που έκανε αρχές Μαΐου. Στην Φιλοθέη, στον Καλά, σε ένα meeting μόνο για γυναίκες. Δεύτερη προσπάθεια, 1.79. Λίγο έλειψε να το περάσει. Δεύτερη αποτυχημένη και για την Βλάχου, όπως έχει και η Γαστερά του. Του Κυριακού είναι οι αθλήτριες που συνεχίζουν σε αυτό το ύψος, ενώ η Τατιάνα Γκούσιν, Τόνια Στεργίου και η Κατερίνα Κυριακοπούλου είναι οι αθλήτριες που έχουν περάσει το 1.79 και θα συνεχίσουν φυσικά στο 1.83. Από μία προσπάθεια η Γαστεράτου και
η Βλάχου στο ύψος των γυναικών στο 1 μέτρο και 79 εκατοστά. Αυτός είναι ο Νίκος ο Καψής. Είναι στο άλμα σε Νίκος, όπου ο Τσάτου μας δεν έχει εμφανιστεί μετά για το τρίτο άλμα. Είναι άκυρο. Αυτή η προσπάθεια του Καψή που βρίσκεται στην έκτη θέση με 7-33 είναι η μοναδική έκυρη προσπάθεια των ΤΣΑΕΚ. Η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη τώρα ήταν άκυρες. Ο Τσάτου μας προηγείται με 8-08. Δεν εμφανίστηκε στην τρίτη προσπάθεια, μεταφέρθηκε στο ιατρείο, αισθάνθηκε κάποιος ενοχλής. Ο Μερτζανίδης είναι δεύτερος με 7-88, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη άκυρη και ύψος παρακολουθείτε. Ενώ είδαμε την τελευταία προσπάθεια της Κατερίνας Γιαστεράτου, του Κερκυραϊκού, την 19χρονη η Γιαστεράτου προσπάθησε εδώ να ισοφαρίσει το ατομικό της ρεκόρ. Στο μήκος όμως των ανδρών. Γαλαζούλας. Είναι τέταρτη προσπάθεια, άκυρη και αυτή, βρίσκεται μπροστά από τον Καψή με 7.65. Βλέπετε άκυρο το πρώτο, 7.46 το δεύτερο, 7.65 το τρίτο, άκυρο το τέταρτο. Να πούμε, Νίκο, ότι υπάρχει και άλλη απώλεια στο μήκος του Διαμαντάρα, ο οποίος είναι τραυματίας και αυτός. Ο Διαμαντάρας έπαθε κάταγμα, κνήμες. Τελευταία προσπάθεια έτρεξε στο ύψος των γυναικών. 4%, αλλά το μήκος είναι δύσκολο για να βάλεις το πόδι σου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο σκηνοθέτης μας κάποια στιγμή να μας δείξει στον τερματισμό τους δεκαθλητές και τις επταθλήτριες που ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους και τις χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Ήταν ένας μεγάλος αγώνας, ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του επτάθλου και του δεκάθλου. Βλέπουμε ο σωστά την Βλάχου. Την Βλάχου, τελευταία της προσπάθειας στο 1.79. Τους βλέπετε εδώ, σε αυτό το πανοραμικό πλάνο, οι επταθλητές και οι δεκαθλητές και επταθλητές. Είδατε εδώ που χειροκροτούνται για τις προσπάθειες που έκαναν δύο μέρες. Ο Μάντης, ένας 19χρονος αθλητής του Κόρυβου Αμαλιάδας, είναι ο πρωταθλητής στο δέκαθλο και η Φαντίδου στο έπταθλο από τις γυναίκες. Έπεσε η αυλαία για τους όλοι μαζί. Δεκαθλητές και επταθλήτριες. Μια γιορτή ήταν για αυτούς αυτό το διήμερο. Με τα κίτρινα δεξιά στην οθόνη σας η Φαντίδου, είναι η κίτρια, και δίπλα της ο Μάντης. Δεν έχουμε ακόμα τα τελικά αποτελέσματα, μόλις τερμάτισαν το τελευταίο αγώνισμά τους. Να, η Φαντίδου. Την έχουμε δει σε μεγάλες διοργανώσεις. Και αναμνηστικές φωτογραφίες για αυτούς τους αθλητές των συνθέτων. Να τι όλοι μαζί. Και οι δεκαθλητές και οι επταθλήτριες. Πολύ όμορφες στιγμές. Πολύ δυνατά παιδιά, ξεχωριστά. Προσπαθούν όλη την ημέρα να βρουν ονομάς με την τεχνική τους, να δυναμώσουν. Τι να πρωτομάθουν. Εδώ οι αθλητές προγραφούν σε ένα αγώνισμα και δεν τους φτάνει ο χρόνος. Πόσο μάλλον αυτοί που έχουν 10 αγωνίσματα οι άντρες και 7 οι γυναίκες. Και εδώ ο κόσμος παρακολουθεί αυτές τις προσπάθειες. Κυριακοπούλου στο 1.83. Δεν μπορεί να το περάσει. Θα έχει δύο ακόμη προσπάθειες. Είναι η αθλήτρια που ξεκινάει τις προσπάθειες σε αυτό το ύψος. Είδατε, 1.70 με την πρώτη, 1.75 με την τρίτη, 1.79 με την δεύτερη. Εδώ πρώτη προσπάθεια αποτυχημένη στο 1 μέτρο και 83 εκατοστά. Έχει ρεκόρ 1.84. Χατζηβασιλείου είναι ο 8ος με 7.23 που έκανε στη δεύτερη προσπάθειά του. Και οι υπόλοιπες τρεις είναι άκυρες. Είναι στην πέμπτη προσπάθεια. Είναι αυτός που αρχίζει η πέμπτη προσπάθεια. Πρέπει να είναι έγκυρο το άλμα του Χατζηβασιλείου.
αθλητής του αθλητικού συλλόγου Δοξάτου Δράμας. Εντάξει, δεν είναι. 7-0-3. Και Τόνια Στοργίου. 1-83. Στεργίου, Κούρος Πατρών, ο σύλλογός της. Περνάει. Περνάει Στεργίου και θα συνεχίσει παραπάνω στο 1-86. Στο 1-86, όπως και η Τατιάνα Ιγκούσιν που πέρασε και αυτή το 1-83. 1-75 με την δεύτερη, 1-79 και 1-83 με την πρώτη προσπάθεια. Βρίσκεται στην δεύτερη θέση της κατάταξης, καθώς η Γκούσιν της Κηφισιάς, ενώ αυτή είναι η Κυριακοπούλου. Σε ένα άλμα στο 1-79 με την δεύτερη προσπάθεια που είχε περάσει. Κυριακοπούλου, δεύτερη προσπάθεια στο 1-83. Είναι στην τρίτη θέση. Αν περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια ή με την τρίτη, θα παραμείνει σε αυτή την θέση. Δεν μπορεί. Κοιτάξτε ξανά το άλμα της. Και μετά από αυτό το άλμα να περάσουμε στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που έχει μαζί του την Νικόλ Κυριακοπούλου. Ναι, Μιχάλη, είμαστε τυχεροί γιατί ο ελληνικός στίβος έχει ακόμα μερικά πολύ μεγάλα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει μερικούς αθλητές elite, μία εκ των οποίων είναι η Νικόλ Κυριακοπούλου. Νικόλ, καταρχήν χαιρόμαστε που σε βλέπουμε από κοντά πάλι και χαιρόμαστε που είσαι καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχεις μια περιπέτεια με το χέρι σου, να το δείξουμε. Δείξω η κάμερα μου να το πιάσει. Δείτε εδώ τα 16-17 ήταν τελικά. Περίεργα. Ήταν διπλά, αν τα υπολογίσουμε, ήταν 16 αν τα υπολογίσουμε διπλά. Ήταν λίγο διαφορετικά από τα ράματα τα γνωστά που ξέρουμε. Ήταν πλαστική. Μένω όταν μου είπα πλαστική, λέω τώρα πλαστική γιατί για να μην φαίνεται σημάδι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν κατάλαβα ότι είχα κόψει και μη και φαινόντουσαν και οι τένοντες μέσα. Σου έδειξα πριν φωτογραφίες. Δεν θέλετε να τις δείτε, δεν θέλετε να τις δείτε. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι κοντά σας. Πραγματικά πολύ χαίρομαι που μπήκα τόσο νωρίς. Μπήκα στο τέλος της τρίτης εβδομάδας από το χειρουργείο μου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον προπονητή μου, την οικογένειά μου, τον άντρα μου και πολλούς φίλους που με έχουν στηρίξει κυρίως ψυχολογικά για να μην χάσω το κουράγιο μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, τεράστιο ευχαριστώ και ένα σ' αγαπώ και ένα συγγνώμη στην μητέρα μου για δύο στιγμές που τις έχω χαρίσει πολύ, πολύ σκληρές στιγμές. Το ένα ήταν στο παγκόσμιο στην Κορέα το 2011 που είχα πάθει πνευμονία, ήταν μακριά, δεν μπορούσε να έρθει και ξέρεις, δεν ξέρω αν έχεις παιδιά, αλλά νομίζω ότι αν το παιδί σου είναι μακριά και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ότι είναι πολύ σκληρό για μια μάνα. Εγώ αυτές οι δύο στιγμές που έτσι όπως άκουσα τη μητέρα μου με συγκλώνησαν. Θέλω να τις ξαναπώ, την αγαπώ πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το ευρωπαϊκό θα πάνε όλα καλά. Εγώ προσπαθώ για το καλύτερο. Θα δείξει. Είμαι πολύ αισιόδοξη, ξέρεις ότι δεν χάνω ποτέ το κουράγιο μου. Το βασικό όμως είναι ότι είσαι καλά αυτή τη στιγμή, είσαι απολύτως καλά. Είμαι καλά, είμαι απολύτως καλά, είμαι υγιής, δόξα τω Θεώ. Ήμουν άτυχη, ενώ ξεκίνησε πολύ καλά η χρονιά μου με το 4-63, ήμουν πάρα πολύ καλά. Βέβαια συνέχισα τις προπονήσεις μετά το χειρουργείο και ας μην χρησιμοποιούσα δηλαδή τα χέρια μου 100% και ας μην έκανα άλματα. Στα άλματα μπήκα μετά από τρεις εβδομάδες, στο τέλος τρεις εβδομάδες αρχής της τέταρτης. Βέβαια μπήκα σταδιακά, έτσι δεν μπήκα ολόκληρη φόρα όπως μπαίνω τώρα αγωνιστική. Έχω κάνει λιγότερα βήματα. Ναι, ναι, λιγότερα βήματα, λιγότερους διασκελισμούς. Έχω μπει με 16 διασκελισμούς. Τρεις φορές σε προπόνηση και τώρα είναι η δεύτερη φορά σε αγώνα. Το καλό είναι ότι σε ακούμε αισιόδοξη. Πολύ. Εγώ προσπαθώ πάρα πολύ και ο προπονητής μου. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολα. Εντάξει, νομίζω άμα βάλει και ο Θεός στο χέρι του ότι θα πάνε όλα καλά. Πιστεύετε ότι προλαβαίνετε να καλύψετε το χώρο.
χρονικό διάστημα αυτό της απουσίας μέχρι το Πανευρωπαϊκό? Προσπαθούμε, γιατί αλλάξαμε κοντάρια και αυτό θέλει αγώνες πολλούς. Δυστυχώς δεν έχουμε. Έχουμε έναν αγώνα τώρα στο τέλος του μήνος που θα κατέβει και ο Κώστας και η Κατερίνα και εγώ και ο Δημήτρης ο Πατσουκάκης. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Πίστεψέ με, βάζουμε τα δυνατά μας. Νομίζω ότι τόσα χρόνια το έχω αποδείξει. Θα δούμε. Καταρχήν, όλοι χαιρόμαστε που είσαι καλά και πλέον το μεγάλο ραντεβού είναι στη Ζυρίχη. Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον εκεί θέλω να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στο ευχόμαστε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μετά τις δηλώσεις της Κυριακοπούλου, έχουμε περάσει σε ένα ακόμη δρομικό αγώνισμα στα 5 χιλιόμετρα των ανδρών. Ένα αγώνισμα που ξεκίνησε λίγο νωρίτερα. Μετέχουν Παναγιώτης Καραΐσκος, Ματζιάρο Ρουκλιώτης, Νικολάου, Πρωτόπαπας, Μπακατσέλος, Δούικας. Εντάξει, 13, 28, 59. Με το πανελλήνιο ρεκόρ στα 5 χιλιόμετρα. Οι αθλητές που έχουν 11 στροφές ακόμα να διανύσουν. Παναγιώτης Παπούλιας έχει το πανελλήνιο ρεκόρ της Ηλιούπολης από το 1995. Ενώ βλέπουμε τον αθλητή που προηγείται. Ο Κώστας Γκελαούζος και περάσαμε στο ύψος των γυναικών με την Κυριακοπούλου στην πρώτη της προσπάθεια στο 1 μέτρο και 86. Βλέπετε τα αλματά της. Πέρασε και με την τρίτη το 1.83. Κάνει την καλύτερη φετινή της ατομική επίδοση. Βλέπουμε και τους αθλητές που περνάνε πίσω από την αθλήτρια, από το πεντάρι των ανδρών. Φορά της Κυριακοπούλου ήταν πιο πίσω, θα τη δούμε τώρα, θα πηγαίνει ξανά, τη βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά, και τώρα δεν υπάρχει άλλος αθλητής στο πεντάρι. Μια προσπάθεια λοιπόν στο 1 μέτρο και 86, δεν είναι άσχημη προσπάθεια, είναι καλή προσπάθεια σε αυτό το ύψος. Είναι όμως αποτυχημένο το άλμα. Έχει 1.83, πέρασε με την τρίτη. Είναι στην τρίτη θέση, παραμένει στην τρίτη θέση, καθώς... Νίκος Καψής, έκτη προσπάθεια στο μήκος, έγκυρο το άλμα. Ο Καψής είναι 7ος, Παλτής Σάικ με 7.33. Έκτος είναι ο Διακονικόλας με 7.43. Πέμπτος ο Καλαζούλας με 7.65. Τέταρτος ο Ξενικάκης. Και ο Καψής κάνει 7.43. Περνάει μπροστά από τον Διακονικόλα, αλλά μένει έκτος. Απομένουν ακόμα προσπάθειες του Γαλαζούλα. Ο Διακονικόλας ολοκλήρωσε, μένει 7ος. Μένει 8ος ο Χατζηβασιλείου. Και ο Γαλαζούλας με 7.65 θέλει 11 εκατοστά περισσότερο για να πιάσει τουλάχιστον τον Ξενικάκη, που είναι τέταρτος με 7.76. Όμως έχουμε ύψος γυναικών. Με την Τόνια Στεργίου να επιχειρεί στο 1 μέτρο και 86 εκατοστά. Έχει περάσει το προηγούμενο ύψος, το 1.83, με την πρώτη προσπάθεια. Την είδαμε λίγο νωρίτερα, όπως και η Τατιάνα Ιγκούσιν. Εδώ αν περάσει το ύψος Στεργίου, θα περάσει και πρώτη στο αγώνισμα. Δεν περνάει, έχει 2 ακόμη προσπάθειες για το ύψος αυτό, όπως και η Κυριακοπούλη, όπως και η Γκούσιν. Μάχη λοιπόν στο ύψος για την πρώτη θέση, βλέπετε η Στεργίου είναι στην δεύτερη μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι το 1 μέτρο και 86 εκατοστά. Όποια αθλήτρια περάσει
θα περάσει και στην πρώτη θέση. Αν περάσει η Γκούσιν με τη δεύτερη και εκεί η Στεργίου επίσης, η Στεργίου θα βρίσκεται πάλι στην δεύτερη θέση. Προσεχμή αποτυχημένη στο 1.75. Ξενικάκης στο μήκος των ανδρών. Είναι τέταρτος, άκυρο το εκτό άλμα. Μένει τέταρτος λοιπόν με 7.76 και απομένουν δύο προσπάθειες για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Απομένει προσπάθεια του Γιώργου του Τσάκωνα που είναι τρίτος με 7.81, πρώτα όμως ύψος γυναικών. Να δούμε για μία ακόμη προσπάθεια την Κατερίνα Κυριακοπούλου από την Παναχαϊκή. Δεύτερη προσπάθεια στο 1.86. Βλέπετε, κοιτάει αριστερά της τους αθλητές που περνάνε από το πεντάρι των ανδρών. Είναι μοιρασμένοι σχεδόν σε όλο το γήπεδο. Είναι δύσκολο για έναν άλτη του ύψους να μην μπορεί να τρέξει την φορά του. Υπομονετική, δείχνει στους κριτές, καθώς υπάρχει και χρόνος, ότι περνάνε ακόμα αθλητές. Λογικά, τώρα θα πάει πιο πίσω και θα ξεκινήσει την δεύτερη της προσπάθεια στο 1.86. Δεν μπορεί να περάσει, έχει μία ακόμη προσπάθεια στο ύψος αυτό. Έχει 1.84 ατομικό, εδώ δοκιμάζει φυσικά το 1.86 για νέο ατομικό ρεκόρ. Μιχάλης Μετζανίδης στο Ολυμπιακού, είναι το τελευταίο άλμα στο μήκος, καθώς ο Τσάτου μας δεν συνεχίζει, είναι πρώτος με 8.08. Εδώ ο Μετζανίδης, 7.88 δεύτερος και μπορεί για παραπάνω, είναι έγκυρο το άλμα του, να δούμε πόσο θα μετρηθεί το άλμα του Μερτζανίδη. Ως τώρα το όριο για την Ζυρίχη, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχουν πετύχει ο Τσάτου μας και ο Ξενικάκης που έχει κάνει 7.99. 7.77 το άλμα, το έκτο άλμα του Μιχάλη Μερτζανίδη. Είναι λοιπόν δεύτερος. Και δεν ξέρω αν έχουμε ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου για τον Λουί Τσάτουμα. Έχουμε Νίκο και θα τον έχουμε και σε λίγο να μας μιλήσει. Βγήκε από το ιατρείο μετά το δεύτερο, μάλλον στο άλμα ένιωσε μια αδιαθεσία, ζαλίστηκε. Δεν του ξανασυμβεί όπως μας έχει πει κάτι τέτοιο. Είναι καλύτερα τώρα, δεν θα συνεχίσει βεβαίως και θα τον έχουμε σε λίγο να μας τα πει και ο ίδιος. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, θα μας τα πει σε λίγο και ο ίδιος ο Τσάτουμα. Στάνθηκε μια αδιαθεσία και δεν συνέχισε. Και να δούμε την, αργότερα. Ναι. Στο ύψος των γυναικών, την Τόνια Στεργίου. Δεύτερη προσπάθεια στο 1.86. Προστάση, η φορά της δεν περνάει. Αποτυχημένες προσπάθειες λοιπόν και για τις τρεις αθλήτριες που συνεχίζουν στο 1.86. Για την Τατιάνα Γκούσιν της Κηφισιάς, Τόνια Στεργίου. Την βλέπουμε εδώ, αλλά και για την Κατερίνα Κυριακοπούλου. Στεργίου που κυνηγάει το 1.90, το όριο για το ευρωπαϊκό. Καθώς βλέπουμε και τους αθλητές από το πεντάρι των ανδρών, που συνεχίζουν 4 στροφές ακόμα μέχρι τον τερματισμό. Κωνσταντίνος Γκυλαούζος, 24χρονος, οδηγούσε στην κούρσα εδώ και αρκετή ώρα. Αυτός είναι αθλητής που προηγείται αυτή τη στιγμή.
Δήμος Μαγκίνας του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με 14-26-87, ενώ είδαμε και την Κυριακοπούλου στην τελευταία της προσπάθεια στο 1-86. Προσπάθησε για νέο ρεκόρ, ένα καλό άλμα θα λέγαμε. Παραμένει στην τρίτη θέση, μετά και την τελευταία της προσπάθεια εδώ στο 1-86. Βελτιώθηκε για αυτή τη χρονιά με το 1-83. Είχε ένα 80 από τα τοφάλια. Τρεις στροφές ακόμα. Δήμος Μαγκίνας στο πεντάρι των ανδρών. Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Είναι ο αθλητής που προηγείται. Τον βλέπουμε. Έχει και την καλύτερη επίδοση από όλους όσους συμμετέχουν στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ταλίν της Εστονίας, ενώ βλέπουμε και την Γκούσιν στο ύψος. Λίγο έλειψε να περάσει το 1-86. Τρίτη και τελευταία προσπάθεια για την Γκούσιν του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Κοιτάξτε, δεν περνάει και τώρα. Η Τόνια Στεργίου έχει μία προσπάθεια, καθώς η Γκούσιν βρίσκεται στην πρώτη θέση. Όλα τις τάλματα είναι με την πρώτη, 75, 79 και 83, και τρεις αποτυχημένες στο 1-86, έξι μόλις άλματα για την Τατιάνα Γκούσιν. Και η Τόνια Στεργίου που βρίσκεται δεύτερη, καθώς έχει μία αποτυχημένη στο 1 μέτρο και 75 εκατοστά. Αν περάσει το 1-86, περνάει στην πρώτη θέση. Αν ρίξει τον πύχη, παραμένει δεύτερη με νικήτρια την Τατιάνα Γκούσιν. Το 2013 κέρδισε η Κατερίνα Κυριακοπούλου, που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Την είδαμε λίγο νωρίτερα. Τόνια Στεργίου, τρίτη τελευταία προσπάθεια, 1 μέτρο και 86 εκατοστά. Όχι, δεν μπορεί να περάσει. Μένει στην δεύτερη θέση. Θα βγάλει και τα παπούτσια της. Κυνηγούσε το 1.90. Είχε 1.88. Φετινή ατομική επίδοση. Έχει περάσει το 1.97. Και βλέπουμε τον Μαγκίνα στα τελευταία περίπου 150 μέτρα. Τελευταίο κατοστάρι για τον Δήμο Μαγκίνα. Τελευταία μέτρα, τερματισμός. Να δούμε και τον χρόνο που θα κάνει ο Μαγκίνας. 14-24-63, νίκη για τον Μαγκίνα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Αθλητής που έτρεξε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ταλίν της Εστονίας, εκεί έκανε και το ρεκόρ του 14-26-67, ενώ ακούμε και το καμπανάκι για τους υπόλοιπους αθλητές. Το 14-24-63 είναι και νέο ατομικό ρεκόρ για τον Δήμο Μαγκίνα μετά το 14-26-87 που είχε. Μεγάλη επίδοση για τον Μαγκίνα, ο οποίος έτρεχε ουσιαστικά μόνος του. Ακολουθούσε για αρκετούς γύρους τον Γκελαούζο. Κωνσταντίνο Γκελαούζο, τον 24χρονο της ΑΕΚ, ο οποίος έχει 14-36-89. Θα περιμένουμε να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα, ενώ έχουμε και το ακόντιο των γυναικών. Αυτή είναι η Κατσούλα, ο Ζεύς Τρικάλων,
είναι στη δεύτερη θέση με 47 μέτρα και 79 εκατοστά. Εδώ μία ακόμη προσπάθεια, είναι η πέμπτη της βολή. Λίγο πάνω από τα 45 μέτρα. Πανέμορφο ρεκόρ το έχει η Μιρέλα Μανιάνη του Ολυμπιακού από το 2000 με 67 μέτρα και 51 εκατοστά. Μουσγκιο Κιάι από την Αλεξάνδρεια στην τρίτη θέση. Έχει 47-49 από την τέταρτη της προσπάθεια. Η προσπάθεια της Κατσούλας μετρήθηκε 47-49. Θα δούμε τώρα την τρίτη στο αγώνισμα με το 47-49, η πέμπτη της βολή. Μία βολή πάνω από τα 45 μέτρα. Να δούμε την βολή της Μουσκιο Κιάι και να πάμε μετά στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που έχει μαζί του τον Λουί Τσάτομα. 46-56, πέμπτη προσπάθεια. Ενώ η Κοτσοβού είναι η αθλήτρια που προηγείται, Άργος Αριστέας. Βασιλική Κοτσοβού, 20χρονη, 47-01, ατομικό 45-07. Φετινό μία βολή πάνω από τα 45 μέτρα. Είναι η αθλήτρια που έχει ρίξει 48-25, έχει κάνει ατομικό ρεκόρ από την πρώτη της βολή. Οι υπόλοιπες βολές ήταν στα 40-21, 43-75, 44-31, τέταρτη προσπάθεια. Αυτή είναι η πέμπτη της βολή. ...47-52. Πάμε όμως στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Είμαστε εδώ στον αγωνιστικό χώρο με τον Λουί Τσάτομα. Μιλούσαμε νωρίτερα για αθλητές ελίτ και φυσικά ένας άνθρωπος που αντιπροσωπεύει εδώ και πολλά χρόνια την ελίτ του ελληνικού στίβου είναι ο Λουί Τσάτομα. Λοιπόν, Λουί, σήμερα μας τρόμαξες λίγο. Τι έγινε μετά το δεύτερο άλμα? Εξαφανίστηκες, πήγες στο γιατρείο, τι συνέβη? Ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα. Σήμερα, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ένιωσα μια διαθεσία, μια ζαλάδα. Έκανα το πρώτο άλμα χωρίς να μπορώ να βρω τη φόρα μου, να δω τα σημάδια μου, τίποτα. Προσπάθησα να κάνω ένα δεύτερο άλμα. Χειροτέρεψε η κατάσταση και έτσι αναγκάστηκα να τελειώσω τον αγώνα γρήγορα και να πάω στον γιατρό να με ελέγξει, να δω αν έχω κάποιο πρόβλημα. Έχεις? Από ό,τι φαίνεται όχι, απλά είναι ένταση, ζέστη, όλα αυτά μαζί. Πολλοί αγώνες μαζεμένοι και μου βγήκε μια κούραση παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε και ήρθε από το αποτέλεσμα. 8-08 με αυτές τις συνθήκες και την κατάσταση σου σήμερα, άρα είσαι καλά γενικά? Είμαι σε καλή κατάσταση τελευταία και από το προκριματικό σήμερα το πολύ έδειξε ότι είμαι σε πολύ καλύτερη τον τελευταίο καιρό. Θα μπορούσα να κάνω ένα πολύ μεγάλο άλμα σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν με άφησε να το χαρώ. Τώρα μέχρι τη Ζυρίχη δεν νομίζω να έχεις άλλους αγώνες. Όχι, όλοι οι αγώνες άμα δούμε μέχρι τη Ζυρίχη είναι ο μεγάλος αγώνας, άμα ήταν ο Diamond League, όλοι οι αγώνες εξωτερικό. Προετοιμαζόμαστε φούτια τον απότερο στοχό της χρονιάς που είναι οι πανευρωπαϊκοί αγώνες. Και εκεί νομίζω ότι ο στόχος είναι υψηλός. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ψηλός ο στόχος. Πάνω απ' όλα υγεία, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει. Έρχεσαι σε ένα απλό αγώνα και ξαφνικά έρχονται όλα τούμπα ανάποδα που λέμε. Υγεία πάνω απ' όλα, καλή προπόνηση και όλα καλά θα πάνε. Το ευρωπαϊκό μήκος πώς το βλέπεις φέτος? Πολύ ψηλό. Πολύ ψηλό. Πάντα έφυγε στην Ευρώπη στο άλμα, δεν ήταν πάρα πολύ ψηλά. Εσύ κυνηγάς όπως και αθερών και τα Diamond League. Αυτές οι παράλληλες διοργανώσεις, δηλαδή και οι μεγάλες επίσημες, αλλά και τα Diamond League, που εσύ και ο Φιλιππίδης από Έλληνες το έχετε καθιερώσει από άνδρες, πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να ταξιδεύει συνέχεια, να έχει συνέχεια φορμαρίσματα και να έχει και το μεγάλο στόχο ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος? Είναι πολύ δύσκολο, δεν έχει χρόνο να κάνει φορμάρισμα. Από όταν ξεκινήσουν οι αγώνες, το πας σε ρί, όπως λέμε. Γιατί όταν γυρνάς από ένα αγώνα, γυρνάς Δευτέρα, την Πέμπτη ξαναφεύγεις, ξαναγυρνάς Δευτέρα, ξαναφεύγεις την Πέμπτη, δεν υπάρχει χρόνος ούτε για προπόνηση, ούτε για φορμάρισμα, ούτε για τίποτα. Απλά κάνεις μια μικρή συντήρηση, έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει, έχεις κάνει από πριν την προπόνηση και συνεχίζεις τους αγώνες. Προσπαθώντας να κρατήσεις το ρυθμό σου. Σίγουρα. Αλλά δεν μέχρι πόσο θα αντέξεις. Δηλαδή έρχεται κάποια στιγμή που άνθρωπος είσαι, ανθρώπινες δυνάμεις είναι, κάποια στιγμή πέφτουν. Μετά τη Ζυρίχη θα κατέβεις στα υπόλοιπα Diamond League της σειράς? Σίγουρα, έχω κλείσει ήδη το επόμενο που είναι στο Χόλμη. Πιστεύω να μια πολύ καλή,
ένα πολύ καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μετά όλους τους υπόλοιπους αγώνες, γιατί φέτος έχει παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, περαστικά για σήμερα και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το πεντάρι των γυναικών. Βλέπουμε εδώ τις αθλήτριες που μετέχουν. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη κούρσα για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμά μας σε αυτό το 100ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο με περίπου 1000 αθλητές από 120 σωματεία. Βέβαια, μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης στις 2 η ώρα θα ακολουθήσουν σκηταλοδρομίες στα 4.400 των σωματείων σε πολλές σειρές και από εκεί θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος. Θυμίζουμε ότι μετά την πρώτη μέρα στους άνδρες ο σύλλογος από τα Χανιά, Ελευθέριος Βενιζέλος, προηγείται με 75 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 66 και ο Τρίτονας Θεσσαλονίκης 61 και στις γυναίκες προηγείται η ΑΕΚ με 80 βαθμούς, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης με 59 και ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς με 53. Αυτά στην πρώτη μέρα, βέβαια μπορούν να ανατραπούν πάρα πολλά το βράδυ που θα ολοκληρωθεί η βαθμολογία. Τα 5 χιλιόμετρα των γυναικών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μετέχει η Αναστασία Καρακατσάνη που την είδατε νωρίτερα. Θα παρακολουθήσουμε την εκκίνηση. Στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο να ακούσουμε λίγο πριν το κλείσιμο του πρωταθλήματος και τον εθνικό προπονητή. Σε έναν απολογισμό θα λέγαμε. Σε έναν απολογισμό τον Δημήτρη Ευαγγελόπουλο. Να εδώ η Καρακατσάνη, σπουδαία αθλήτρια στην κούρσα των 5.000 μέτρων, σε μια κούρσα που το όριο για να προκριθεί κανείς στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπορεί η Καρακατσάνη, αλλά να δούμε αν θα τα καταφέρει. Έχει φετινό ρεκόρ 17 λεπτά, 2 δεύτερα και 51 εκατοστά. Πανελλήνιο ρεκόρ 15.04.03 της Μαρίας Πρωτόπαπα του Πανελλήνιου από το 2006. Τον Αύγουστο και οι αθλήτρες είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν αυτό τον αγώνα στα 5 χιλιόμετρα των γυναικών. Ένα αγώνα που έχει καθυστερήσει περισσότερο από 7 λεπτά. Βλέπετε εδώ τις αθλήτρες καθώς περιμένουν τους διοργανωτές να δώσουν την εκκίνηση. Και ενώ είμαστε στην αναμονή, βλέπετε και τα αποτελέσματα στη σφαίρα των γυναικών, όπου μια ακόμα αθλήτρια του Βενιζέλου, του Γυμναστικού Σύλλογου Ελευθέριος, Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, πρότευσε 15-10 η βολή της, Σοφάνη δεύτερη με 14-75. Όμως, ώσπου να ξεκινήσουν οι αθλήτριες στα 5.000 μέτρα, μπορούμε να τις δούμε και στη διάρκεια της κούρσας, να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου για να ακούσουμε τι έχει να ετοιμάσει. Και εμείς στον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, τον Δημήτρη Ευαγγελόπουλο. Λοιπόν, κύριε Ευαγγελόπουλε, εδώ είμαστε σε μια γιορτή του ελληνικού στίβου. Είμαστε στο 100ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Πού βρισκόμαστε αγωνιστικά και πού βρισκόμαστε από πλευράς γενικότερου επίπεδου, γιατί νομίζω αυτά είναι τα δύο βασικά ερωτήματα. Ναι, είναι σήμερα μια γιορτή δικιά μας. Πάντα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών το έχουμε σαν γιορτή. Σήμερα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια, ειδικά του ανδρικού στίβου. Και είμαι σε μια θέση να πω ότι μετά από πολλά προβλήματα αρχίζει να ισορροπεί και ο ελληνικός στίβος και πιστεύω να ισορροπεί και ο ελληνικός αεραστεχνικός αθλητισμός. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες και ευτυχώς αρχίζει και ρέει και νέα ο αίμα στο στίβο. Ο στόχος από εδώ και κάτω είναι, όπως ξέρετε, η Ζυρίχη. Ήδη αυτή τη στιγμή 25 παιδιά έχουν το όριο να συμμετάσχουν. Υπάρχει το βαρύ πυροβολικό που ξέρετε, Φιλιππίδης, η Νικόλ. Η μεγάλη έκπληξη για τους άλλους, για μας όχι, γιατί είχε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία, οπότε δεν μπορούσε να χαθεί. Ο Λουίς ο Τσάτουμας, ο Λυκούργος ο Τσάκωνας και να με συγχωρούν όποιον ξεχνάω. Ο Βαλίδης που θα πάει για τελικό. Ο Βαλίδης,
που θέλουμε, ελπίζουμε να κάνουν το καθήκον τους. Υπάρχουν καινούργια παιδιά που στελεχώνουν την ομάδα να πάρουν εμπειρίες για το μέλλον και γενικά έχουμε μια αισιοδοξία. Από εκεί κάτω θέλουμε, και παρόλο που αρχίζει και η πολιτεία να μας στηρίζει, θέλουμε παραπάνω στήριξη, θέλουμε τη στροφή των παιδιών στον αθλητισμό και κυρίως θέλουμε έστω κάθε χρονιά ένα στάδιο μετά από το 4 να ξαναγίνεται και να δοθεί στα Ελληνόπουλα που το έχουν ανάγκη. Μετά από καιρό σας ακούω αισιόδοξο, να χρησιμοποιήσω τη λέξη. Ισχύει? Ναι, παρόλο που δεν είναι ο τύπος με αυτό, βλέπω όμως ότι κάτι καλό γίνεται. Τώρα υποσχέσεις, μακάρι να έρθουν τα πράγματα αρκετά καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που θα είστε εκεί και θα καλύπτετε. Ναι, και θα ενημερώνετε τους Έλληνες φιλάθλους που το έχουν ανάγκη, γιατί αρκετό καιρό σας στερηθήκαμε. Και εύχομαι να είναι καλά τα αποτελέσματα και εκεί για το καλό του αθλητισμού. Και πρώτα απ' όλα να χαρούν τα παιδιά και μετά όλοι εμείς και οι Έλληνες. Το χρειαζόμαστε. Όλα αυτά τα ευχόμαστε και εμείς. Ραντεβού εκεί λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Αυτά από τον Δημήτρη Ευαγγελόπουλο, τον ομοσπονδιακό προπονητή του Στίβου, ενός αθλήματος που οπωσδήποτε έχει βαθιές ρίζες, έχει ρίζες στον πολιτισμό, στην εκμάθηση τρόπου ζωής, στην ενδυνάμωση των πολιτών, κάτι που ακολουθούν όλες οι προηγμένες χώρες, εισάγοντας τον αθλητισμό, τον πραγματικό αθλητισμό, που σημαίνει ότι ξεπερνάει ο άνθρωπος τον εαυτό του στα πανεπιστήμια τους, για να έχουν έτσι καλύτερους πολίτες με περισσότερα θετικά στοιχεία. Ένα άθλημα που, από το οποίο ξεπερνάς τον εαυτό σου, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα κοινωνικά αλλά και προσωπικά, ο καθένας βελτιώνεται. Είδαμε σπουδαίες επιδόσεις αυτό το διήμερο από τους αθλητές που ήταν πρωταγωνιστές για τη φετινή χρονιά. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου διεξάγεται κάθε χρόνο. Στα 118 χρόνια της ιστορίας του ΣΕΓΑΣ έχουν διεξαχθεί 100 πρωταθλήματα για τους άνδρες και περίπου 80 για τις γυναίκες. Είναι αφιερωμένο αυτό το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια στον Ηλία τον Μισαηλίδη, ενώ βλέπετε εδώ τις γυναίκες στην κούρσα των 5.000 μέτρων να είναι έτοιμες για την εκκίνηση που δόθηκε και είπαμε ότι θα έχουμε έντονο συναγωνισμό με πρωταγωνίστρια την Αναστασία την Καρακατσάνη. Έχουμε ένα ακόμα πολύ σπουδαίο όνομα σε αυτές τις αποστάσεις που λέγεται Κοίνη, η οποία ξεπέρασε το πρόβλημα με την εγχείρηση που έκανε στο πόδι και θα τη δούμε από του χρόνου πανέτοιμη στις μεγάλες αποστάσεις. Η Αναστασία Καρακατσάνη, που είναι 22 χρονών αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, ήδη κάλυψε τα πρώτα 200 μέτρα σε περίπου 38 δευτερόλεπτα. Θα συνεχίσει έτσι 12,5 στροφές στα 5 χιλιόμετρα, αλλά έχουμε και μια δυνατή στον αγωνιστικό χώρο που είναι δίπλα στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Τον ακούμε. Σε ακούμε, Δημήτρη. Ναι, ένα ακόμη μέλος της ομάδας της Ρήχης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, Χρήστα Ναζοπούλου. Λοιπόν, η δισκοβολία είναι ένα και δυναμικό και τεχνικό αγώνισμα. Έχεις πάρει το ρόλο της Ρήχης. Πες μας καταρχήν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είσαι ευχαριστημένη? Δεν είμαι τόσο ευχαριστημένη. Σίγουρα για τη θέση, εντάξει, είναι άλλη μια επιτυχία για την πρώτη θέση. Όσο για την επίδοση, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη. Ήμασταν λίγο άτυχοι εχθές, πολύ άτυχοι. Είχε βροχή στις τρεις πρώτες βολές, γλιστρούσε η βαλβίδα. Είχα ετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα, αλλά δεν βγήκε. Για τη Ζυρίχη τώρα, πόσο έτοιμη θα είσαι? Για τη Ζυρίχη αυτός είναι ο στόχος. Στόχος είναι η δωδεκάδα στη Ζυρίχη. Και αν πάνε όλα καλά, μία ατομική επίδοση, σίγουρα μία ατομική επίδοση. Η ευρωπαϊκή δισκοβολία είναι πάντα ψηλά. Αυτό είναι και καλό και κακό. Πώς αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για σένα το να αγωνιστείς μαζί με την ελίτ? Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, πιστεύω. Θα είναι πρώτη φορά. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Μέρα της Παναγίας, 15 Αυγούστου. Και είναι μεγάλη μου τιμή που θα αγωνιστώ με την ελίτ. Χρήση, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ακούσατε πώς περιμένουν οι αθλητές τις μεγάλες τους μέρες. Μέρα της Παναγίας, 15 Αυγούστου, ο αγώνας της Κρίσης Αναγνωστοπούλου. Και ευελπιστεί να είναι μαζί της εκείνη την ημέρα, να πετύχει το καλύτερο. Εδώ η Αναστασία Καρακατσάνη καλπάζει και είναι λογικό να την βλέπουμε. Βλέπετε μια απόσταση περίπου 60 μέτρων. Ενώ εδώ η νικήτρια, η Βασιλική Κοτσοβού, του Άργους, νικήτρια στο Ακόντιο με 48-25 πέτυχε στην πρώτη βολή, η δεύτερη ήταν 40-21, η τρίτη 43-75, η τέταρτη προσπάθεια 44-31, η πέμπτη 47-52 και η έκτη 41-95. Νίκησε λοιπόν η Κοτσοβού, η Κατσούλα ήταν δεύτερη από τα Τρίκαλα με 47-79. Μετά την αποχώρηση της Αβαδλίκα έπεσε λίγο το επίπεδο. Η Φαντίδου αγωνίστηκε στα σύνθετα και δεν έριξε, ρίχνει καλές. Έχει καλές βολές στο Ακόντιο η νικήτρια του Επτάθλου, η Φαντίδου, βολές πάνω από τα 55 μέτρα. Και 5.000 μέτρα των γυναικών, όπου εκτός από την Αναστασία Καραγατσάνη τη βλέπετε να έχει φύγει αρκετά μπροστά από τις υπόλοιπες αθλήτριες. Έκανε το 17.02.51 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και ενώ καλπάζει και έχει ακόμα πολύ χρόνο, να ακούσουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Νίκο, συμφωνώ μαζί σου. Κατερίνα Στεφανίδη. Νίκησε στο Broadway, Δημήτρη, στο ανοιχτό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και κέρδισε τη ΣΟΥΡ. Και οι Αμερικανοί, αφού είχαν τη ΣΟΥΡ, την Ολυμπιονίκη, δική τους αθλήτρια, της έδωσαν και τέταρτη προσπάθεια για να, και έτσι έχασε η Στεφανίδη. Στο Broadway, παρακαλώ. Ξέρεις, η Κατερίνα που κάνει, όπως ξέρεις πολύ καλά, μια καταπληκτική χρονιά φέτος. Η Κατερίνα που φέτος έχει σαρώσει όλα τα ρεκόρ και που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κατερίνα Στεφανίδη, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Πότε γύρισες? Σήμερα το πρωί στις 12 η ώρα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα ταξίδια φέτος για σένα, η κούραση, οι προπονήσεις, το πήγαινε έλα, έχουν κάποιο νόημα. Πας πολύ καλά φέτος. Κάποιο νόημα έχουν, αλλά έχω αρχίσει και κουράζομαι σίγουρα με τα ταξίδια. Τώρα 1-2 αγώνες έχουν μείνει. Να πάμε στη Ζυρίχη, να ηρεμήσω λίγο. Έχω συγχαθεί τα αεροπλάνα και τα αεροδρόμια, πραγματικά. Αυτό πήγα να πω, θα κρατηθείς λίγο ακόμα μέχρι τα μέσα του Αυγούστου. Το κακό είναι έχουμε τα κοντάρια και τα παίρνουν μόνο συγκεκριμένες εταιρείες. Και εγώ, ας πούμε, για να πάω στο Μονακό που είναι 2 ώρες πτήση, έκανα 12 ώρες ταξίδι. Οπότε... Για να τα πάρουμε κατά τα πράγματα από την αρχή. Για ένα αγώνισμα το επικοντό που συνδυάζει πάρα πολλά, είναι δύσκολο, είναι τεχνικό, είναι δυναμικό, θέλει ταχύτητα, θέλει τα πάντα. Ψυχραιμία, πειθαρχία, μυαλού κτλ. Εσύ το κάνεις πολλά χρόνια. Ξεκίνησες πολύ δυνατά από τις μικρές ηλικίες. Και έφτασες τώρα σε αυτή την ηλικία όπου ουσιαστικά κάνεις το αντίστοιχο στην κατηγορία των γυναικών. Αυτά τα χρόνια πόσο δύσκολο ήτανε να παραμείνεις σταθερή σε αυτό που κάνεις παράλληλα με τις σπουδές σου, για να μπορέσεις αυτό που έκανες, δηλαδή να είσαι στην ελίτ στις πιο μικρές ηλικίες, να φτάσεις πλέον να το κάνεις και στις γυναίκες? Πολύ, πολύ δύσκολο ήτανε. Μου έχει πάρει τόσα χρόνια να φτάσω σε αυτό το επίπεδο των γυναικών και είναι πραγματικά μεγάλη αλλαγή στο εσωτερικό, το λέμε, στο να περάσεις στο professional, στην professional φάση. Και από το κολέγιο εγώ που πηγαίναμε και παίζαμε και κάναμε και κερδίζαμε το Παναμερικανικό Πρωτάθλημα και ήταν ωραία, ήταν φοβερή αλλαγή από το 4-40 που ήμουν πρώτη συνέχεια. Ξαφνικά με 4-40 είμαι 20η στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ας πούμε. Και ήταν μεγάλη αλλαγή και εδώ και σωματικά. Αλλά νομίζω έχει αρχίσει πια και βγαίνει όλη η δουλειά που κάνει 14 χρόνια τώρα. Τι χρειάστηκε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα προπονητικά για να περάσεις στο ψηλό επίπεδο? Νομίζω ήμουν τυχερή με τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει και εδώ στην Ελλάδα και στην Αμερική και ο καθένας μου έδωσε κάτι διαφορετικό. Και επέστρεψα λίγο φέτος σε μια νοοτροπία που είχαμε εδώ στην Ελλάδα, το ότι τεχνική και ταχύτητα. Και έχω γίνει πολύ πιο γρήγορη, έχω κάνει πολύ παραπάνω δρόμους φέτος και σίγουρα αυτό έχει βοηθήσει σωματικά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχω δυναμώσει πάρα πολύ ψυχικά, δεν με επηρεάζουν οι συνθήκες, δεν με επηρεάζει ο αέρας, δεν με επηρεάζει η βροχή και έχω κάνει αγώνες φέτος με βροχή και αέρα κάθε μέρα. Οπότε θεωρώ αυτός ο συνδυασμός του σωματικού και του ψυχικού, γιατί και το επικοντό είναι πολύ βασισμένο στο ψυχικό κομμάτι, αυτό με έχει βοηθήσει. Η συμμετοχή σε αυτό το καταπληκτικό tour του Diamond League πόσο σε έχει βοηθήσει φέτος, γιατί είσαι συνέχεια με κοπέλες στο πολύ ψηλό επίπεδο, σε διαφορετικές συνθήκες, σε διαφορετικούς μεσημβρινούς υδρογείου, σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, αλλά πάντα με ίδιο στόχο να πηδάς ψηλά. Με έχει βοηθήσει
πολύ όλα τα ρεκόρ μου. Τα τελευταία είναι στο Diamond League. Είναι σίγουρα, έχει συναγωνισμό, σε πιέζουν αλλιώς. Δεν έχει σημασία τι συνθήκες έχει στη Γλασκόβη, έβρεξε κάποια στιγμή. Βλέπεις ότι όλες αυτές οι κοπέλες που είναι στο top 10 πηδάνε ανεξαρτήτως συνθήκων, ανεξαρτήτως πώς είναι τα πράγματα. Και μόνο να το βλέπω αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα είχα και την ευκαιρία να γνωρίσω και κάποιους άλλους προπονητές ταξιδεύοντας. Με βοηθούσε στο Μονακό ο προπονητής του Λαβιανί. Στη Νέα Υόρκη με βοηθούσε ο προπονητής τη Σουρ. Οπότε όπως και να έχει λίγο το κάτι διαφορετικό που ακούς, καμιά φορά λίγο ένα κλειδί θέλεις να σου αλλάξει κάτι και να σε βοηθήσει. Τα μισά τα σκέφτομαι στα αγγλικά, γι' αυτό δεν μου βγαίνουν καλά. 4,71. Έχει και παραπάνω φέτος, δηλαδή, όχι αν έχει, αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα, αλλά νιώθεις ότι μπορεί να έχει παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε αγώνα κάνω το ρεκόρ, δοκιμάζω τον επόμενο ύψος, λέω «Α, από πάνω είμαι, στον επόμενο αγώνα το περνάω». Και το ξέρω από το κλειστό και από το κλειστό το είχα πει ότι ήμουν έτοιμη να πιάσω και το όριο για το παγκόσμιο κλειστού. Και δεν μου βγήκε και νομίζω ήταν ψυχολογικό το ότι έβλεπα τον πύχη λίγο παραπάνω και έλεγα «Α, 4,70, πολύ ψηλό». Τώρα μου έχει φύγει αυτό. Τα 50 και τα 60 και αυτά τα ύψη μου φαίνονται αρκετά εύκολα ή πιο άνετα. Και νομίζω έχει και παραπάνω, αλλά να δούμε. Για να μην σε κουράσουμε άλλο, ήρθες από ταξίδι σήμερα. Φέτος έχουμε τη Ζυρίχη. Έτσι, ξέρουμε ποιες είναι οι αντιπαλές σου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι η πλειοψηφία των κορισιών στο top 10. Έτσι, εκεί λοιπόν πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, είναι ένας δύσκολος αγώνας, είναι όλα πολύ ανοιχτά. Είναι η Νικόλ με 63, οι δύο Ρωσίδες με 65 και εμείς η Γερμανίδα και εγώ με το 71. Είναι πολύ ανοιχτά τα πράγματα. Σίγουρα ελπίζουμε για ένα μετάλλιο. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω ποιο μετάλλιο, γιατί θα είμαι χαρούμενη με οποιοδήποτε. Αλλά όπως έχω ξαναπεί πριν, φέτος θέλω να είμαι σταθερή. Ας μπω και ας πηδήξω 65 και άμα το 65 δεν πάρει μετάλλιο, δεν πήρε μετάλλιο. Ας πάω στη Γερμανία στον επόμενο αγώνα και ας πηδήξω 65 και 70. Αυτό μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις το καλύτερο που μπορείς κάθε φορά και αν αυτό όντως δώσει κάποιο μετάλλιο, ακόμα καλύτερα. Συγχαρητήρια για όλη τη σεζόν ως τώρα και ελπίζουμε ακόμα καλύτερα στη Ζυρίχη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Σε 9.33 πέρασε περίπου το τριάρι, τα 3 χιλιόμετρα, η Αναστασία Καρακατσάνη που συνεχίζει τον αγώνα της. Ήταν εντυπωσιακή η Κατερίνα Στεφανίδη, απίστευτη. Την ακούσαμε να λέει πράγματα που όσοι γνωρίζουν τον αθλητισμό εντυπωσιάζονται. Και βέβαια για να τα πεις αυτά πρέπει να ανέβεις στα αστέρια, όπως ανέβηκε, όχι μόνο αθλητικά αλλά και από πλευράς μόρφωσης. Είναι μόλις 25 χρονών, είναι με διδακτορικό στα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών που τη ζητήσανε πολλά λόγω των επιδόσεων της, και μαθητικός και αθλητικός, και λέει πράγματα τα οποία βοηθάνε να αναπτυχθεί ένας άνθρωπος. Η Κατερίνα Στεφανίδη μετέχει στους αγώνες του Diamond League που βλέπουμε να πρωταγωνιστούν οι Αμερικανοί. Και εδώ βλέπουμε μια σπουδαία αθλήτρια, την Αναστασία την Καρακατσάνη, να αγωνίζεται στα 5 χιλιόμετρα, απόσταση που δεν έχουμε τόσο μεγάλες διακρίσεις όπως τα άλματα, αλλά να ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες αθλήτριες, καθώς έχει προσπεράσει περισσότερο από μία στροφή τις υπόλοιπες και συνεχίζει να καλπάζει. Έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα η Αναστασία Καρακατσάνη και απομένουν 4 στροφές, όπως είδατε αυτό το πλάνο, για να τερματίσει. Ο χρόνος γράφει 11-12-13. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 15-04-03, που όπως είπαμε έχει από το 2006 η Μαρία η Πρωτόπαπα. Η Αναστασία Καρακατσάνη ακόμα θέλει αρκετά μέτρα για να τερματίσει. Τα 5 χιλιόμετρα γίνονται σε 12,5 στροφές. Τρέχει μια που μπορούμε να πούμε χωρίς αντίπαλο. Ναι, χωρίς αντίπαλο. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που κοιτάει γίνεται. Κοιτάει και πίσω της, βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά. Ο χρόνος είναι αυτό που την ενδιαφέρει. Είναι αθλήτρια του Δημήτρη του Σιούλα τα 2 τελευταία χρόνια. Και τη βλέπετε να συνεχίζει
τον αγώνα της. Τελευταίες τρεις στροφές βλέπουμε εδώ. Βλέπετε το ρυθμό που έχει η Αναστασία Καραγατσάνη. Λοιπόν, Αναστασία Κατσάνη σε πολύ γρήγορο ρυθμό στον τελικό των 5.000 μέτρων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου που γίνεται εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο από τα τελευταία αγωνίσματα πριν από τις σκυταλοδρομίες. Ακόμα δύο στροφές για να τερματίσει 800 μέτρα για την Καρακατσάνη. Καρακατσάνη που βέβαια οι άνθρωποι του Στίβου αλλά και οι φίλαθλοι θυμούνται ότι είναι η κόρη του παλιού πρωταθλητή του Πανελλήνιου, του Καρακατσάνη, η οποία πρωταγωνιστεί σε αυτή την απόσταση. Βλέπετε πώς προσπερνάει τη μία μετά την άλλη την αθλήτρια. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα για να κάνει ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Θέλει δουλειά. Είναι αθλήτρια του Δημήτρη του Σιούλα, είπαμε. Βέβαια είναι διασκορπισμένες οι 30 περίπου αθλήτριες που παίρνουν μέρος στον τελικό σε όλο το μήκος του σταδίου και η Καρακατσάνη προσπερνάει τη μία μετά την άλλη. Τι βλέπετε εδώ, μόλις 22 χρονών, έχει την καλύτερη επίδοση εφέτος και στα 5 χιλιόμετρα με 17.02.51 και στα 3 χιλιόμετρα με 9.22.32. Εδώ θα χτυπήσει καμπανάκι. Βρίσκεται ακριβώς τώρα, θα ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ αν τερμάτιζε τώρα. Το 15.04.03. Το όριο για τη Ζυρίχη είναι 15.45, ούτε αυτό μπορεί να πετύχει εδώ σε αυτή την αναμέτρηση η Καρακατσάνη. Ακούσαμε σπουδαίους αθλητές, είδαμε χθες μεγάλη νίκη από τον Κώστα τον Φιλιππίδη στο άλμα επικοντό των ανδρών. Είδαμε σήμερα το Τζάτουμα να κερδίζει το μήκος. Αυτοί ήταν οι καλύτεροι αθλητές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, οι επιδόσεις τους είναι στις κορυφαίες, να μην το ξεχνάμε. Βέβαια και οι υπόλοιποι είναι πρωταθλητές Ελλάδος, αλλά οι νίκες του Τσάτομα και του Φιλιππίδη θα λέγαμε ότι έχουν μια υπεροχή. Και ας πούμε και για την Νικόλ Κυριακοπούλου, δεν ήταν μικρή η προσπάθεια της. Ήταν πάρα πολύ. Είχε επανέλθει πλέον, μπορούμε να πούμε, στα άλματα, ξανά μετά του τραυματισμού. Και του Τσάκουνα στα 200 μέτρα δεν ήταν άσημο και της Μπελμπασάκη, αλλά τέλος πάντων οι κορυφαίες, ενώ τερματίζει εδώ η νικήτρια Αναστασία Καρακατσάνη, λοιπόν πρωταθλήτρια Ελλάδος 16-26-83. 16-26-83 ο χρόνος της Καρακατσάνη. Έχει 16-14-23 ατομικό ρεκόρ και εδώ κάνει 16-26-83, είναι η νικήτρια, είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος στην κούρσα των 5 χιλιόμετρων. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε τη μετάδοσή μας με τον τερματισμό της Καρακατσάνη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, σε αυτό το 100ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να τη εδώ, μια σπουδαία αθλήτρια που έχει φτάσει στην κορφή
δουλεύει πάρα πολύ για να πετύχει αυτό, αυτούς τους χρόνους, αυτές τις επιδόσεις. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της μετάδοσης, απομένους σκηταλοδρομίες των ανδρών και των γυναικών στα 4.400 που θα γίνουν σε πολλές σειρές, τουλάχιστον 3 σειρές για τους άντρες, άλλες τόσες για τις γυναίκες, μέχρι να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και να έχουμε την τελική βαθμολογία. Ξαναβλέπουμε τον τερματισμό της Αναστασίας Καρακατσάνη που προσπερνάει τις αθλήτριες, είναι η πρώτη τώρα καθώς φαίνεται, είναι ο τερματισμός της που έγινε σε χρόνο 16-26-83. Η Νέριτ, κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά σας για ένα ακόμα πρωτάθλημα του Στίβου που ξεκίνησε το 1896, ήταν το 100ο αυτό. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της μετάδοσης του πρωταθλήματος. Θα είμαστε μαζί για τη Ζυρίχη, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει από τις 12 ως τις 17 Αυγούστου. Από τον Μιχάλη Μανουηλίδη και τον Νίκο Τσόνη που ήταν στο σχόλιο, τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που ήταν στις συνεντεύξεις, τον Παναγιώτο Φιλίππου που ήταν στην επιμέλεια όλης αυτής της μετάδοσης όσον αφορά στις επιλογές που είδαμε, τον Σβόμπο, τον Νίκο, το σκηνοθέτη που έκανε όλη αυτή την σκηνοθεσία, τους καλλιτέχνες, τους καμεραμάν της Νέριτ και το τεχνικό προσωπικό. Καλό σας βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού για αυτό το πρωτάθλημα που θα γίνει πλέον του χρόνου.